Έλα ρε Σταύρο, έλα ρε Σταύρο. Σταύρο, θα πεις λίγο στον κόσμο ότι έζησες προχθές το γυρισμό. Σιγά σιγά. Θα τα πεις, όχι τώρα, περίμενα, αλλά θα τα πεις όλα. Η εκπομπή αυτή είναι σταθμός, γράψε ένα post, δεν χάνεται. Ωπα, ξεκινήσαμε. Σταύρο, θεωρείς ότι σε έχει ματιάξει κάποιος? Ό,τι πιάνεις την φάση, τι γίνεται? Εγώ δεν έπιασα τίποτα, αγάπη. Τώρα, το μικρόφωνο σου τι είχε πάθει? Τι? Θα σου βγάλω λίγο να μπείτε. Ας κρατήσουμε. Για να καταλάβετε. Κράτα το σφιγμό σου. Όχι, κράτα το θυμό σου. Κράτα το θυμό σου. Κράτα το σταυρό σου. Ωραία. Λοιπόν, για να καταλάβετε. Το μικρόφωνο του Σταύρου είναι. Βοήθεια Παναγιά, ναι. Θα φτιάξουμε τα μικρόφωνα του χρόνου. Το δικό σου έχει πρόβλημα. Από πού θα ξεκινήσουμε, τι θέλει? Δαμπλούχο, δηλώνω. Κατά γεγονός, ναι. Δαμπλούχος, ναι. Μία σεζόν τέλεια για τον ΠΑΟΚ. Περίμενε, αήττος δαμπλούχος. Αήττος, με μείον δύο. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Στο τελικό του αντιπάλου έπαιξε το τελικό. Στο γήπεδο του αντιπάλου. αυτό με τα φώτα, άντε ανοίξτε τα φώτα, ρε. Άντε κάτσε με τα φώτα κάτι. Αποσυντονίζεται. Νομίζω ότι κάνω απλώς τον ερωτικό. Οι ερωτευμένες ψυχούλες. Έχουμε σβηστά φώτα, παιδιά. Είμαστε με γεννήτρια, για να ξέρετε. Γιατί κάποιος έκλεισε την πόρτα και. Ειδικό δίδαμο, μην κλείνει την πόρτα. Όπως και δεν σταματάς στο αμάξι για να μην ξαναπάρει μπρος μετά. Δεν ξέρει ο κόσμος τι λέμε, αγάπη. Θα ξαναπούμε. Ενθουσιασμό για αυτά που βίωσα. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αν είχαμε χάσει, ο Στέργιος δεν θα ήταν μαζί μας σήμερα. Ευτυχώς κερδίσαμε. Θα με έπαιρνε η μπάλα, πιστεύεις? Ναι, θα σε έπαιρνε. Μπορείς να φταίω όμως. Φταίς γιατί με ξέρεις και δεν με ειδοποίησες. Ναι. Ήταν λάθος σου. Έχει ένα δηλαδή, 30%. Ακούς πόσα για εκείνες τις κάλες που ανεβαίναμε στην Ολλανδία. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αήττητος ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, με μείον δύο, κυπελούχος στην έδρα του αντιπάλου, τους το κάναμε και λίγο πιο προσιτό, δεν παίζαν και δύο καλύτεροι μας παίκτες. Ναι. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι είχαν μια ελπίδα. Η Λαμία θα είχε κάνει μια ευκαιρία. Σοβαρή. Η πιο σοβαρή ευκαιρία που είχε η ΑΕΚ ήταν εκείνο στην αρχή του Πόνσε από το λάθος του ΕΣΠΟ. Στο 6. Και από εκεί και πέρα του Πόνσε πλάγια ήταν δύσκολο να περνούσε. Κάτι σουτ ξεψυχισμένα. Δεν νομίζω ότι είχε. Όχι, δεν έχει. Τίποτα. Ο λαός του ΠΑΟΚ είπε όλη την αλήθεια. Κάνετε καμιά μεταγραφή. Κάνετε καμιά μεταγραφή. Ή βάλετε μέσα τον Κομίνη. Ναι, και αυτό. Και αυτό είναι μια βοήθεια. Είναι βοήθεια. Τέλος πάντων. Η χρονιά τελειώνει όπως πρέπει να τελειώσει. Με τον ΠΑΟΚ να τα ξαρώσει όλα. Να μην μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Διασκεδάζουμε βέβαια με τις διαρροές για τον ΒΑΡ με την ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι η ίδια φάση, επειδή έβλεπα και τον Ντόρτμουντ Σάλκε, γιατί δεν βλέπουμε μόνο εμείς ελληνικό πρωτάθλημα, βλέπουμε και τα άλλα. Πώς είναι η ίδια φάση του Κάνιας με τον Μάνταλο και του Βάιγκλ με τον Καλιγκούρη, ποιος ήταν ξέρω εγώ, στη φάση της Σάλκε. Πώς είναι η ίδια ακριβώς? Ο ένας σουτάρει. Και η μπάλα βρίσκεται στο απλωμένο χέρι του Βάιγκλ την ώρα που πάει προς τα μέσα. Και το άλλο είναι ο Κάνιας πετυχαίνει πρώτος την μπάλα, κοντράρει στο Μάνταλο, γυρνάει στο πόδι του και χτυπάει στο χέρι του. Πώς είναι το ίδιο? Αν είδες γελούσε ο διαιτητής πριν πάει στο ΒΑΡ. Ναι. Ήταν τόσο σίγουρος για αυτό που έγινε. Ναι. Αλλά σου λέει θα το δω, ρε παιδιά, πάμε, θα το δω. Ναι, εντάξει, ναι, okay, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι Κομίνης ο Τσβάιερ. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος διαιτητής. Που το είδε κιόλας για να μην έχουν να λένε και λέει παίζεται. Συνάδελφος σήμερα έλεγε σε ραδιόφωνο της πρωτεύουσας, στο κρατικό ραδιόφωνο, ότι με αυτούς τους διαιτητές τους ξένους έλεος. Έλεος, όχι άλλοι ξένοι διαιτητές. Να έρθουν λέει τα δικά μας τα παιδιά. Και του λέω του άλλου, μην τον βρίζεις. Σταμάτα, δεν είναι σωστό. Αυτό θα λέει κανένα πεντάμινο. Να βάλουν οι ξένοι διαιτητές. Φέρτε πίσω τα παιδιά μας. Κανένα πεντάμινο θα λέει τώρα, ναι. Δεν πειράζει. Καλά δεν είναι, γενικά γράφεται στην Αθήνα. Ο τελικός του ΒΑΡ λένε άλλοι. Έχει γενικά. Δεν πειράζει. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών, ναι, 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 ναι. Το ΒΑΡ. Να βρούμε κάτι να δώσουμε για το Champions League όμως. Πρέπει να το δουλέψουμε από τώρα. Τι θα δώσουμε για ομίλους? Βόλβι. Βόλβι. Κάτι πιο μεγάλο να δώσουμε, να είμαστε σίγουροι. Εδώ δώσαμε ολόκληρη Μακεδονία, ρε Σταύρο. Κλικής. Το δώσαμε. Τι δώσαμε τη Μακεδονία. Τέλος. Ναι. Τώρα άλλο. Να πιάσουμε λίγο δυτικά. Αγρίνιο. Δεν θα πανηγυρίσουμε. Δεν θα κάνουν. Μια κέρκυρα. Κάτι γίνεται, μπαίνει σε έναν όμιλο. Με παξού μαζί. Ναι, όχι, εντάξει, ολόκληρο όμιλο είναι. Για να περάσουμε να δώσουμε και λίγο λευκάδα. Μην τα ξεπουλήσουμε όλα.
Ας παίξουμε και λίγο. Από τα καλύτερα που διαβάσαμε, γιατί πραγματικά έχουν γραφτεί πάρα πολύ ωραία πράγματα, είναι ότι αν ξέραμε τι θα γίνονταν αν πουλούσαμε τη Μακεδονία, θα το κάναμε από το 1926. Είναι από τα πιο εύστοχα. Ναι, όντως, ναι. Δεν ξέραμε γιατί θα γινότανε. Το είχαμε κάνει. Αργά το καταλάβαμε. Πουλήσαμε το 2018, δεν πειράζει. Τώρα που έχουμε το know-how, ας το κάνουμε και το Champions League. Πρέπει λίγο. Να δουλέψουμε. Ό,τι απέμεινε. Από Θράκη τι θα πρέπει. Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από ό,τι δίνει. Ιντερθόντου. Τι ξέρω, τι άλλο να δώσει. Ξέρω εγώ. Για Αλεξανδρούπολη και να πάρει το Champions League δεν φτάνει, παιδιά. Πρέπει να δώσουμε και λίγο Θάσου. Και λίγο Αθήνα. Όχι, πιο... Και λίγο Αθήνα να δώσουμε. Να δώσουμε Αθήνα. Δώσουν στην Ακρόπολη του ξένου. Τι θέλουν. Έχουν πάρει τη μισή άλλωστε. Όχι αυτό. Μπράβο, Σταύρο. Δώσε την άλλη μισή. Δώσε την άλλη μισή. Πρέπει να δώσουμε πράγματα γιατί η Champions League. Με την Κύπρο έχουμε πιθανότητα που έχει πάρθει η μισή να γίνει ένα φόβο. Στην Κρήτη να δώσουμε. Δεν είναι να δούμε. Όχι, όχι. Γιατί. Ας να πηγαίνουμε διακοπές κάπου. Να το κρατήσουμε την Κρήτη. Ναι, ας. Θα δούμε. Έκλεισε. Παρθενώνας. Παρθενώνας. Έκλεισε. Μαζί με Κέρκυρα και τέτοια. Ναι. Να αποθεώσουμε τους τρεις που συμμετείχαν στο γνωστό βίντεο. Α. Τον 15 δευτερόλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Τέτοιο συγχρονισμό. Τέτοια υπόγεια μηνύματα. Το γνωστό βίντεο ο Άκα γλου γλου γλου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όσοι δεν το έχετε δει. Θα μπείτε στο YouTube, ναι, θα πατήσετε ο Άκα γλου γλου, είναι δύο γλου. Είναι δύο γλου. Είναι γλου, εγώ πιστεύω είναι γλου 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 γιατί το έχω προστάρει εδώ. Όχι, είναι γλου γλου είναι. Περίμενε. Τσέκατε το λίγο, μέχρι να δώσω εγώ τις οδηγίες. Θα μπείτε, όχι, μπείτε... είναι τρία γλου, έχω δίκιο. Έχεις δίκιο, εντάξει, έκανα εγώ λάθος. Ναι. Θα μπείτε λοιπόν στο YouTube, θα πατήσετε ο Άκα γλου γλου γλου. Όχι, πάω ΚΑΕΚ τελικός. Ο Άκα γλου γλου γλου. Καλά, και σκέτο Άκα γλου 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 θα το βγάλει. Και γλου 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 πάλι δεν υπάρχει άλλο. Δεν το πείτε. Γλου γλου γλου. Μιλάμε για τι χορογραφία στα πρώτα. Γιατί ένας μπαίνει αυτό, από τα δεξιά, ο άλλος έρχεται από τα αριστερά και φεύγουν. Και το υπόγειο και το κεντρικό μήνυμα περνάει χαμογελαστό. Ναι, ο, ναι. Χαμογελαστό. Τέτοια αντίθετη κίνηση δεν έχει κάνει κανένα εξτρέμπο ποτέ. Σκάουτερ του Broadway, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του χρόνου θα έχει. Σκάουτερ του Broadway, κανονικά. Απίστευτη χορογραφία. Με πολλά μηνύματα, με κίνηση. Εντάξει. Αν είναι να περάσει Σταύρο το μήνυμα σωστά, δεν χρειάζεσαι ούτε μια ταινία, ούτε μια σειρά 10 σεζόν. Χρειάζεσαι 10 δεύτερα. Επηρεασμένη τα στελέχη του οργανισμού, γιατί τα παιδιά είναι στελέχη του οργανισμού, ξεκάθαρα. Ναι. Γιατί όλοι μαζί καταφέραμε όλο αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα εμπνευσμένη από την αμερικάνικη θεατρική σκηνή, που θέλει ταχύτητα. Που θέλει γρήγορα μηνύματα. Να περάσει το μήνυμα. Απαιτεί, ναι, ένα κοινό. Που να μην το κουράσει, βασικά. Ναι, να μην το κουράσει πρώτον, και απαιτεί και ένα κοινό που θα του περάσει τα μηνύματα και θα τα λάβει. Κατάλαβες. Δεν είναι 100% έτοιμο το φαΐ. Ναι. Ωραία. Έχει και βίντεο μεγαλοπούλα γλουγλού, μην μπερδευτείτε. Είναι πάω κακ τελικώ. Γλουγλουγλου. Ο Θεός ο πρώτος. Αστάθηκε στην κατάλληλη στιγμή. Ο αριστερός. Ο οποίος το σχεδιάζει. Να και ο άλλος πιο γρήγορος. Πιο γρήγορος, πιο ενθουσιώδης. Και ο τρίτος με το κεντρικό μήνυμα. Ξανά ο δεύτερος. Ο δεύτερος, ναι. Κάνει αντίθετη κίνηση. Κοίτα, ο πρώτος είναι ο έμπειρος. Ο έμπειρος. Ο έχω παραστάσεις, μου αρέσει αυτό που γίνεται και το θέλω απαλά. Κοίτα. Μία πλευρά δουλεύει. Ο άλλος έχει πάρει και τα δύο χέρια πάνω κάτω. Και τα δύο χέρια και ο χαμογελαστός τρίτος, εκείνη το χειρότερο για κάποιον αντίπαλο που το βλέπει, είναι χαμογελαστός. Δηλαδή ξέρει τι γράφει το κασκόλ του, δεν είναι δηλαδή ότι πάει ανυποψίαστος. Ναι. Εντάξει. Και είναι το κεντρικό μήνυμα της σεζόν. Εντάξει, τίποτα, πολύ καλά τα παιδιά μας, μπράβο. Μπράβο, σε εκπληκτική κατάσταση όλοι. Με πολύ καλούς VIP, πραγματικά. Η επιλογή της ΠΑΟΚ να επιλεχθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα από την κατάθεση του Ε9 τους και όσοι είχαν εισόδημα πάνω από εκατομμύριο, ναι, και ήταν δοκτορά εκεί, επιλέχτηκαν. Το ίδιο έκανε και απέναντι πλευρά, αν διαπίστωσε καλά, από τον Όγκο. Προφανώς, ναι. Από τον Όγκο και το look. Οι επιφανείς της ΑΕΚ. Έχουν και πολλούς επιφανείς αυτοί. Διάλεξαν μερικούς. Επιφανείς και αυτοί, επιφανείς και οι δικοί μας. Η δική μας ήταν η Αφρόκρεμα. Αφρόκρεμα, φίλε, Αφρόκρεμα. Πανεπιστημιακή. Όλο το πανόραμα, από ό,τι κατάλαβα, βασικά. Όλο το πανόραμα. Αστροναύτες. Γιατροί. Μέτοχοι. Α, μέτοχοι, ναι. Μέτοχοι, ναι, σε μεγάλες εταιρείες, γνωστοί. Τι να πω τώρα, σε εξαιρετική κατάσταση. Αφού 3.000 αστυνομικοί δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλά. Και τους μεν και τους δεν, εντάξει, δηλαδή ήταν, ναι, η απίστευτη ατάκα που ακούστηκε. Αν δεν πάτε στις θέσεις σας,
που ήταν όλε τι θέσει του. Ναι, θα γίνει και θα εκκαινωθεί το άδειο γήπεδο. Ναι, ναι, δηλαδή. Ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, πραγματικά. Αυτή το πλάνο είδε σε τι τουαλέτα έχει γίνει το ατύχημα του Τζάμπο, εκεί που είμαστε. Ναι. Και για να κλείσουμε το κομμάτι του τι συνέβη, θα ανοίξουμε και γραμμές σήμερα, θα τα πούμε όλοι μαζί. Το βλέπεις, μπορεί να είναι και το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Εμείς είμαστε στο 131. Είναι η μοναδική φορά, παιδιά και φίλοι ακροατές, που αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που δεν συμμετέχω στην οργάνωση ενός ταξιδιού. Α, γιατί... πήγαμε σε αυτό τώρα, ναι. Ναι. Είναι η πρώτη φορά. Δεν συμμετέχω. Πιστεύω ότι οι φίλοι μου και συνάδελφοι θα έχουν κάνει τα αυτονόητα. Ωραία. Κατεβαίνω εγώ με αεροπλάνο μια μέρα πριν, γιατί έχουμε και δουλειές εμείς οι διευθυντές. Εντάξει, δεν είμαστε τίποτα αργόσχολοι. Ναι. Ωραία. Και θα γυρίσω με αμάξι που είναι ο Στέργιος, ο Χρήστος και ο Άκης. Δεν έχω δει τα αμάξι. Οι άλλοι το έχουν δει όμως. Οι άλλοι το έχουν δει. Και οι στενοί μου συνεργάτες. Δεν σε ενημερώνουν τι αμάξι είναι. Δεν με ενημερώνουν τι αμάξι είναι να το σώσω στο 90. Ενώ ξέρουνε. Θα αφήναμε τα αμάξι του ανθρώπου στην Αθήνα. Δεν θα ξεκινούσατε με αυτό. Πάμε παραπέρα. Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να έχετε έξοδα, αυτά μην είναι αλλιώς. Δεν υπολογίσαμε ποτέ τα έξοδα σε τέτοια θέματα, Στέργιο μου. Δεν είναι αυτό το θέμα, μωρέ. Δεν πιστεύω. Αν είναι, είναι αυτό περίμενε, το θέμα, Σταύρο, όχι. Να τα πούμε όπως εγώ θα καταλήξω. Εγώ την πλέρωσα. Ωραία. Εγώ θυμούμαι. Για παράδειγμα, όχι, δεν κάτσε. Για παράδειγμα, ακόμα έχω να παίρνω τα λεφτά από το πρώην αφεντικό σου για τα μάξι στην Ολλανδία. Ναι. Αν διαφωνείς, πες μου. Διαφωνείς? Συνέχισε. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι λοιπόν, κερδίζουμε ευτυχώς. Για καλή σας τύχη. Για καλή σας τύχη. Ναι. Ναι. Ωραία. Και διαπιστώνω ότι έχουμε ένα σε δύο. Στο οποίο πρέπει να μπουν. Τέσσερα εδώ, ε. Πέντε βαλίτσες με μηχανήματα και αυτά. Και τέσσερα άτομα με μέσο όρο κιλών 100. Άρα όχι, και 400 όχι. Κιλά. Έλα μωρέ, όχι, 90. Τα δικής. Ο Άκης, και ο Άκης είναι 60 κιλά. Ο Άκης είναι 70. Δεν είναι 70, είναι 75. Ο Χρήστος, ο Χρήστος είναι 85 και εμείς είμαστε όλα 100. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. 400 κιλά. 5 πάνω κιλά, 5 κάτω δεν είναι θέμα. Ναι. Βλέπω το αμάξι την ώρα που είμαι στο Ζαγόρα, στον αέρα. Α, ναι, ναι. Και δεν μπορώ να βρίσω. Το σκέφτηκες όμως, ε. Σκέφτηκα το ίδιο μόλις το είδα. Ναι. Ωραία. Μπαίνουμε μέσα. Ξεκινάμε. Ευτυχώς δουλεύει το GPS, βγαίνουμε από την πόλη. Θετικό. Θετικό. Όχι για πολύ. Με το που πιάνουμε ευθεία, αρχίζουν και ανάβουν λαμπάκια. Να το ένα, να το άλλο, να το παράλλο. Καρουζέλ, καταλήγουμε. Καρουζέλ κανονικά. Καρουζέλ, αλλού φαν πάρκ. Το αμάξι. Το ξεπερνάμε κι αυτό. Σε κάποια φάση, μετά τη Θήβα, έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια που έχουν ανακαλυφθεί σε αυτοκίνητο ποτέ. Στοπ, φωνάζει ένα καντράν δίπλα μου. Θα κραγεί. Στοπ, 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 λέω πάει, τελειώσαμε. Βρίσκουμε ένα πάρκινγκ, σταματάμε. Δεν παίρνει μπρος τα μάξι. Με το που βγαίνουμε από τα μάξι, έρχεται ένα άλλο αμάξι από δίπλα μας, με σβηστή μηχανή, ένας Ρωμά και με ρωτάει, μου λες λίγο την πινακίδα μου. Λέω τελειώσαμε. Μας βρήκαν εδώ, θα δώσει σήμα τώρα. Εντάξει, θα μας ψηφίσουν λεφτά, αμάξια, κινητά, θα βάζουν κάποια φιλία από κάπου από τα βουνά, έξω από τη Θήβα που ήμασταν. Ναι. Ωραία. Μεταξύ Θήβας και Λιβαδιάς είναι μόνο μαύρη, δεν έχει, είναι σαν το Brooklyn. Ναι. Ωραία. Είναι, το Brooklyn βασικά μπροστά του είναι Σουηδία. Χάρλεμ. Χάρλεμ. Ναι. Ναι, τέλος Brooklyn. Ναι, Brooklyn. Χάρλεμ. Τέλος πάντων. Άντε, παιδιά, Χάρλεμ. Ναι. Συνέχι, συνέχι, συνέχι. Μιλάει με κάποιον αυτός, λέω στην καλύτερη για μας, έχει κανονίσει κανένα ταλαβέρι με κανένα δυο τόνους, θα το ανταλλάξουν εδώ και θα φύγουνε. Ναι. Παράλληλα πρέπει να συγχωριστούμε όμως. Ναι. Πώς φεύγουμε από εδώ. Βρίσκω ταξί στη Λιβαδιά, έλα αδερφέ, Θεσσαλονίκη, πόσα θέλεις, 400 ευρώ. Λογικό. Τι να σε πει ο άνθρωπος. 400 ευρώ, 400 ευρώ, τι σου πω, θα πάρω τον επόμενο, σήκαμε είχε επόμενο στη Λιβαδιά. Ποιος έδωσε τη λύση? Περίμενε μόλι. Α, εσύ θες να πεις όλη την. Έλα, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Θα πάμε στο διάλειμμα αφού πω την ιστορία. Μπαίνουμε λοιπόν, βρίσκουμε οδική βοήθεια, τη συγχωρίζουμε με τον Ταρίφα,
Με δυσκολία και οδική, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Και ονομά τελικά προσπαθούσα να συνεννοηθεί με την οδική, η οποία καταφέραμε να συνεννοηθούμε πρώτοι εμείς. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ωραία. Συγχωριζόμαστε. Μπαίνουμε στον Ταρίφα. Μετά από 50 χιλιόμετρα, περνάμε κάτι διόδια. Ευτυχώς για καλή μας τύχη, ο Καπλάλος και τα παιδιά, η Αγάπη, η Μπούντου και ο Παρασκευαίδης έχουν φάει στα McDonald's πίσω και έχουν καθυστερήσει. Και έχουν έρθει και εκεί που έχουμε μείνει. Ψιλονοούμαστε τι πώς ναι, ναι, ναι. Ναι. Σε 50 χιλιόμετρα μετά, περνάμε κάτι διόδια, σταματάει ο Ταρίφας, πετάκεται έξω. Δεξί λάστιχο, χωρίς αέρα. Τελειώσαμε, λέω. Σκάει ο Καπλάλος εκεί, τους παρατάω. Ξανακανονικά, ναι. Παίρνω την τσάντα, πληρώνω. Δεν ήμουν αγίφτος. Πληρώνω. Μπαίνει στο μπροστινό κάθισμα. Μπαίνω μπροστινό κάθισμα. Αφήνω βαρέτσα πίσω και αποχωρώ. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί έχω να πάω στα γενέθλια που βαφτίζει ο Γιαννούλης το παιδί του Γάμπα το πρωί στη Θέρμη. Εντάξει. Φτάνουμε με τα πολλά. 8 η ώρα φτάσαμε. Ναι, 8 και. Ναι. Για ταξίδι που ξεκίνησε μια παρά, εντάξει. Ναι, ναι, κανονικά. Ωραία. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Φανταστείτε όλο αυτό το σκηνικό τώρα. Να έχουμε χάσει. Ναι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, θα ήμασταν ακόμα εκεί. Τίποτα θα μετρούσαμε, ναι. Ναι. Πάω σπίτι, κάνω ένα μπάνιο, πίνω ένα καφέ και πάω στη Θέρμη. Και τι γίνεται εκεί? Ο Γιαννούλης είναι στο νοσοκομείο. Ωραία, πρόβλημα και ο Γιαννούλης. Εγώ που πέρασα τα πάντα να πήγα στα βαφτίσια, ο νονός δεν πήγε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Βάφτισε η αδερφή του. Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση. Παρέμβαση. Έλα. 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 Χρήστο. Δεν ακούω. Δεν ακούω εγώ. Ανέβασε τον λίγο. Θα ξαναπάρει. Θα ξαναπάρει. Θα ξαναπάρει. Ωραία. Αυτά γίνανε, παιδιά. Ευτυχώς κερδίσαμε και γελούσαμε. Εντάξει, γελάσαμε πολύ όμως. Εσείς δεν γελάσατε πολύ. Εγώ όσο θυμάμαι γέλασα, δηλαδή. Εσείς κοιμόσουν, αγάπη. Εντάξει. Ο Ηλίας σε έσωσε, πες την αλήθεια τώρα, γιατί στο είπε. Ο Ηλίας, μέσα σε όλα, ο Ηλίας μου λέει, επιτέλους ήρθε στην ανάγκη μου. Ναι, 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 κανονικά. Και πάμε στο Χρήστο Παυλίδη. Καλησπέρα. 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 Να την παρέμβαση. Κούγια θυμίζεις. Μαθαίνω, Μαλαισίνα είμαστε ακόμα. Η Μαλαισίνα. Έτσι, Μαλαισίνα. Η Μαλαισίνα, ρε. Και πείτε λίγο και πάει αυτή η Μαλαισίνα. Κοίτα, εμείς μπορεί να γυρίσαμε, αλλά το αυτοκίνητο παραμένει ακόμα και κάτω, παιδιά, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν το φέρνουνε. Θα το φέρουν σήμερα, εντάξει. Η ασφαλιστική και η οδική ήταν εξαιρετική. Γρήγορη φίλε για εκεί που ήμασταν. Εγώ πίστευα ότι θα βρουν τα κόκαλά μας κάπου. Εγώ πίστευα ότι ακόμα εκεί θα περιμέναμε για να έρθουν, αλλά είδε σε μία ώρα ξεμπερδέψαμε. Ναι, δεν είχαμε τέτοια θέματα. Ναι. Αλλά ποιος να σε πιστέψει όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν το πιο παοξίδικο φινάλε της φετινής σεζόν, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Από την προσγραφική άποψη τουλάχιστον για μας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είχε άλλο τέτοια περιπέτεια. Όχι, δεν έχει κανείς. Σε τελικό. Το ξηρότερο δεν το ξέρεις. Ο κολλητός μου κατεβαίνει χωρίς πρόσκληση. Ναι. Μπαίνει χωρίς πρόσκληση. Όχι, βρίσκει πρόσκληση. Μπαίνει. Και βρίσκει εκεί από τον ΠΑΟΚ, τον βλέπουν, είχε ένα θέμα με τη μέση. Και γύρισε και με το αεροπλάνο της αποστολής. Σοβαρά τώρα. Ναι. Εντάξει, ζήσαμε μεγάλες στιγμές και ο άλλος χωρίς τέσσερις σκύλες κατέβηκε χωρίς πρόσκληση, εντάξει, σε κεκλεισμένο θυρών. Όλοι καθυστερημένοι είναι γύρω μου. Αλλά όχι, και μπήκε και γύρισε και στην πούδρα. Χρήστο, εγώ σκεφτόμουν εχθές ότι επειδή από ό,τι μου είπες το αμάξι δεν είχε ποτέ πρόβλημα, μήπως η αρνητική ενέργεια του Σταύρου οδήγησε όλο αυτό που ζήσαμε. Η μαύρη γάτα είναι άλλη. Την έχω βρει, την έχω εντοπίσει. Πριν κατέβουμε, ναι, ο κουμπάρος μου, ο Θόδωρος Ιβελεκίδης, ναι, λέει καλά ρε, με το σαρβαλάκι το δικό σου θα κατέβετε στην Αθήνα. Γιατί λέω ρε, πότε έχει πάρει τίποτα. Μου λέει και το αφήνει. Και χθες όταν το έμαθε, μου έστειλε κατευθείαν μήνυμα. Λέει αφού σου το είπα. Λέω ρε φίλε μαύρη γάτα, εντάξει πάλι καλά, δεν είπες τίποτα άλλο.
να έχουμε παιδί. Εν τω μεταξύ, οι γονείς μου δεν πιστεύαν ότι έμεινε το αμάξι. Νομίζαν ότι τρακάραμε. Σου λέει δεν μπορεί τώρα. Εκεί την ώρα που το πάθατε, κάτι πάθατε άλλο. Και προσπαθούσε η μάνα μου να ψαρέψει τη γυναίκα μου, ναι. Αν πάθαμε τίποτα περισσότερο. Καλά, να ψαρέψει την τότα. Και... δεν γεννήθηκε ο άνθρωπος, να ψαρέψει την τότα. Ναι. Και σε μένα μετά, ξέρεις, ξανά από εδώ, από εκεί και τέτοιο. Ναι. Μετά είναι πολύ μεγάλο το βράδυ, το λάστιχο μετά με το θα βγάζαμε τα πράγματα με το ταξί να δούμε αν έχει πάθει και λάστιχο, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παθαίνουμε. Ευτυχώς, Χρήστο, είχε αίσια κατάληξη ο τελικός του ΆΚΑ, γιατί αν είχε αρνητική κατάληξη... ήσασταν δύσκολα όλοι. Τα πινελίκια του ήρεμου Σταύρου θα ήταν νομίζω 8 ανασεκόντ. Ήμουν πάρα πολύ... Όχι, γελούσες και όλες τις διασκέδες. Λέω, αν έχανε ο ΠΑΟ και γερνούσαμε. Με άδεια χέρια. Κοίτα, αν εξαιρέσει κάποια 5 δευτερόλεπτα που αγχώθηκα ότι ο άλλος θα φέρει τη φυλή του και θα μας σκοτώσουν εκεί. Ωραία, και σκέφτηκα αν θα προλάβουμε να του την κάνουμε εμείς πριν μας την κάνει αυτός. Γιατί πέρασε και μια τέτοια σκέψη. Δύσκολα, ναι. Από το μυαλό μου. Εκείνα τα 5 δευτερόλεπτα ήταν τα κρίσιμα. Έχουμε μήνυμα που αφορά όλους από τον Θοδωρή. Καλημέρα, τα πλούχια από την Ασπρόμαυρη Αθήνα. Αν ξαναμείνετε έξω από τη Μαλαισίνα. Να ξέρει ότι έχω εξοχικό στο Θεολόγο Παραθαλάσσιο. τώρα μας το λέει ο Θόδωρος. Αφού δώσαμε η Μαλαισίνα. Ακούσα, του κάναμε κάμια ψαλίδι. Το. Του κάναμε κάμια ψαλίδι του Ταρίφα. Ποιο τι ψαλίδι, ρε. Από 350 πήρε και τα διόδια. Αφού του είχε κανονίσει και τα διόδια εσύ να δώσουμε. Εγώ του είπα. 4 εκατοστάρικα. 4 εκατοστάρικα. Φύγανε. Τα κλαίγαμε. Του κεράσαμε και καφέ στο τέλος. Από το του δώσε ο Άκης από το Σάρθρον εκεί πέρα, γιατί εκεί κατέληξε το ταξί. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά έγιναν. Τώρα παλεύω εδώ στην ασφαλιστική στον ξάδερφο για να πάρουμε τα 120 τουλάχιστον πίσω, που καλύπτει η οδική βοήθεια. Δεν πειράζει, θα δώσουμε στο χαμόγελο του παιδιού, ρε φίλε. Όχι, για να τα στείλουμε στον κριτικό που μπορεί να είναι ακόμα στη Μαλαισίνα, ρε φίλε. Ονομάται και ήταν κριτικός. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Ωραία. Μπράβο, Σταύρο. Είχα μια αμφιβολία αν ήταν Ηράκλειο Κρήτης ή Ηράκλειο Αθηνών. Αλλά εντάξει, αυτό παραμένει. Έχουν Εράσμους και μεταξύ τους. Πήγε στη Θήβα, στο γνωστό καταβλισμό. Έτσι πάμε. Τουλάχιστον βγάλαμε τη φωτογραφία με το πανό εκείνο, το τελικό. Θα μείνει αυτή. Πολύ ωραίο και αυτό, ναι. Έγινε κρίση, πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Τι ωραία πράγματα. Εντάξει. Πάμε στους χορηγούς. Λοιπόν, Ρίτζεσι Καζίνο και Θέατρο Βεργίνα. Την Παρασκευή ξεκινάει το... Βλέπω το τα δεν γίνονται. Βλέπω το βιντάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το αφιέρωμα για τον μεγάλο Στράτο Διονυσίου. Από την Παρασκευή στο Θέατρο Βεργίνα ο Άγγελος Διονυσίου, ο Στέλιος Διονυσίου, αφιέρωμα στον πατέρα τους. Νομίζω άλλη μια ξεχωριστή παράσταση, ένα σοου, μια συναυλία, πείτε το όπως θέλετε, στο Θέατρο Βεργίνα. Θα κρατήσει για ένα ακριβώς μήνα, κάτι λιγότερο, μέχρι τις 14 Ιουνίου. Μία ακόμα παράσταση του Θέατρο Βεργίνα που δεν πρέπει να χάσετε. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Νομίζω ότι είναι εγγύηση κάθε παράσταση του Θέατρου Βεργίνα, όπως ήταν και η κυρία Επιθεώρηση, όπως ήταν και ο Δημήτρης Μπάση με τον Κώστα Καραφώτη και φυσικά ο Τάκης Ζαχαράτος. Είναι εκεί, θα περάσετε καλά και δεν είναι υποχρεωτική η είσοδος στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είναι προαιρετική αν είστε πάνω από 21 χρονών φυσικά, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιο, κουζίνας, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η Στίχημαν, φυσικά, με πάρα πολλές επιλογές. Ακόμα και τώρα που λίγο τα περισσότερα πρωταθλήματα φτάνουν στο τέλος, υπάρχουν επιλογές για να παίξετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και τένις και φόρμουλα. Και εκλογές. Έχει τα πάντα. Ποντάραμε στη Στίχημαν ένα αξιοσέβαστο ποσό, είναι αλήθεια. Να σου πω κάτι. Ο Λιβάγια έφταιγε, γιατί του χάλασε όλο το μάτς. Γιατί ο άλλος έπαιζε με πρόβλημα, έσφιξε τα δόντια, αλλά τι να κάνει ο Βαρέλα έτσι. Δεν. Ο Λιβάγια έφταιγε, μας το χάλασε. Νομίζω πολύ καλή επιλογή μας αγάπησε στοίχημα. Έπιασα τη μία κίτρινη, είδες πόσο πανηγύρισα όμως εκεί. Ναι, εκεί το είδα. Με την άκρη του ματιού μου σε είδα. Πολλοί το πρόσεξαν και με έχουν μάθει μετά και όλοι με ρώτησαν γιατί πανηγύρισε, τι έχεις παίξει. Εκεί λίγο χαρήκαμε, αλλά ο Λιβάγια. Χαλάλη όμως τα χρήματα που δώσαμε και ποντάραμε στο ρασκοράρι ο Βαρέλα και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν μας χάλασε καθόλου. Αν το δεις αλλιώς θα παίρναμε πολλά. Θα παίρναμε αρκετά. Θα παίρναμε πολλά. Δεν πειράζει, εντάξει, την επόμενη φορά. Μπαίνετε πολύ εύκολα στο στοίχημα, πάρα πολύ καλές αποδόσεις, υπάρχει και το cash out φυσικά, live casino
όλη τη διάρκεια τη ημέρα και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει και προσφέρει πολλά κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Πώ το επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αλήθεια είναι αυτό. Πάμε να αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι. Όχι, να ακούσουμε λίγο τον κόλπο που περιέγραψε. Ναι, γιατί το ζητάει ο κόσμο. Πάμε λίγο. Δηλώνουμε σε λίγο 45 λεπτά. Κάνιας για τον Γιαννούλη. Μπίσεσβαρ. Κάνιας. Σουτάριο, Κάνιας, κοντράρι μπάλα. Πέλκας, πατάει περιοχή. Πέλκας, μέσα στην περιοχή. Γκολ! 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 Τσουπάκπομ! Τσουπάκπομ με γυριστό. 1-0 ο ΠΑΟΚ. 1-0 με γυριστό του Ζάκπομ. Απ' την εξαιρετική ενέργεια του Πέλκα. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Με το που σου πληρώνεται τα 45 λεπτά, ο ΠΑΟΚ σκοράρει. Απίστευτη ενέργεια του Πέλκα, γυρίζει στον Ακπομ, γυριστό του Ακπομ, 1-0 ο ΠΑΟΚ. 1-0 ο ΠΑΟΚ, σε ένα πολύ κομβικό σημείο για το παιχνίδι. Εξαιρετική ενέργεια του Πέλκα, μπήκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή, τον έχαζαν οι παίκτες της ΑΕΚ, γύρισε ψαλίδι του Ακπομ, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ψύχρεμος. Ναι. Η σωστή δόση συναισθήματος. Ναι. Ακριβής στο τι έγινε. Δεν ήμουνα και σαν τα παιδιά στο βίντεο. Όχι. Δεν είχα ο συνάδελφος εξ αριστερών μου, δύο θέσεις πιο αριστερά από σένα. Του ξέφυγαν πάλι δύο-τρία γαλλικά, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν. Εννοείται πως δεν πειράζει. Ένα και να καίει. Και η ενέργεια του Πέλκα είναι εκπληκτική. Και το γυριστό του Ακπομ είναι δύσκολο. Γιατί εκεί πρέπει να βρει γλυκά την μπάλα για να μην φύγει. Άμα την έβρισκε δυνατά, μπορεί να πήγε την μπάλα στο χαλάνδρι. Ναι. Τη βρήκε σωστά και το σημαντικότερο όλων ήταν το timing που μπήκε τον γκολ. Γιατί εκεί κάτσε και δύο λεπτά καθυστερήσεις, πήγαν στα αποδυτήρια και μαύρη νύχτα στα βουνάκια της παίκτης της ΑΕΚ, οι οποίοι σε τρεις τελικούς απέναντι στον ΠΑΟΚ σκόραραν ένα γκολ και αυτό του Γλύκου που πραγματικά δεν γίνεται να μπει τέτοιο γκολ ποτέ. Ξανά. Το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του Γλύκου εκείνη τη μέρα. Που τελείωσε και την καριέρα του στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Ήταν όσο έπρεπε. Τι εννοείς δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Δεν έκανε το παιχνίδι που κάνει πάντα. Ο ΠΑΟΚ πήγε πάλι να παίξει την έδρα του αντιπάλου χωρίς τους δύο καλύτερους τους παίκτες. Άρα έπρεπε να έχει έναν κινησμό στο παιχνίδι του. Ωραία. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Ο Λουτσέσκο πρώτα απ' όλα για μένα σωστά βάζει Κάνιας Άχοφ στα χαφ. Γιατί ο Κάνιας έπρεπε να μπει, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου όλη την εβδομάδα. Η ΑΕΚ το παιχνίδι της είναι πάρα πολύ απλό. Γεμίζουμε, ορμάτε παλικάρια. Την απομάκρυνση της άμυνας ανεβάζουν πολλούς παίκτες για να πάρουν την μπάλα, τη δεύτερη μπάλα, έτσι λέγεται αυτό, και να πλησιάσουν έτσι στην περιοχή. Και να βρουν σχετικά ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Αυτό το γιώμα παιχνίδι της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το αντιμετωπίσει με ευκολία αν είχε έναν γρήγορο παίκτη εκεί να καλύπτει γρήγορα τους χώρους και να μην αφήνει πολλές δεύτερες μπάλες στην ΑΕΚ. Ή αν παίρναν τη δεύτερη μπάλα να είχε ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων κορμιά πίσω από την μπάλα, κοντά στα στόπερ. Αυτό έγινε νομίζω με περίσσια άνεση. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ελάχιστες φάσεις. Νομίζω η πιο κρίσιμη ήταν αυτή του 5 με τον πλασέ του Πόνσε. Ο ΠΑΟΚ κάνει μετά μεγάλη ευκαιρία με τον Ακπομ στο 35-36 και μετά έρχεται τον γκολ. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ το μόνο που έχει να κάνει σαν ομάδα είναι να μπει στο δεύτερο ημίχρονο, να κλείσει τους χώρους στην ΑΕΚ και να ψάξει την κόντρα επίθεση. Αν ο Ζαμπά είχε το μυαλό του στον πλανήτη Γη, θα είχε σπάσει την μπάλα στον Ακπομ και θα είχε γίνει το 2-0. Ο Ζαμπά δεν, εγκεφαλικά τουλάχιστον, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος το λες και Αϊνστάιν, δεν το έχει αυτό. Δεν έχει την οξυδέρκεια του Πέλκα που είχε στη φάση του 45, ούτε την οξυδέρκεια πάλι του Πέλκα στη φάση του τετατέ του Ζαμπά που τραβάει ο Πέλκας όλο τον κόσμο πάνω του, τη σπάει εκεί που πρέπει, έχει δημιουργηθεί ο χώρος στον Ακπομ που έχει, γιατί έχει τραβήξει ο Πέλκας πάνω του τους παίκτες της ΑΕΚ και δεν σπάει την μπάλα ο Ζαμπά. Και του Κάνιας η φάση είναι καλή. Του Κάνιας η φάση είναι καλή από την πάσα του Λιβέρα, αυτή είναι πολύ πιο μετά. Ναι, πιο μετά. Αλλά είναι και αυτή. Είναι και αυτή μέσα. Ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων θα μπορούσε να κάνει το 2-0.
Η ΑΕΚ δεν νομίζω να έχει φάσει άλλη πριν του Πόνσε εκεί από τα αριστερά. Και πάλι δεν σου βγάλει ανησυχία, είχε ήδη το Πασχαλάκι δει να βγαίνει προς τα έξω. Εντάξει, και μια κεφαλιά της εγκρίνης και πάλι δεν προβλημάτισε πολύ. Ναι. Αυτά ήταν. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε τόσο καλά τον έλεγχο του αγώνα που στα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που δικαιολογημένα δόθηκαν. Ναι. Μαξιά και ο Βάρ και αυτά, ναι. Ναι. Κράτησε και τα 6 λεπτά την μπάλα στα πόδια του. Δηλαδή πρέπει να ήταν εκεί η κατοχή 80-20 υπέρ του ΠΑΟΚ σε εκείνο το διάστημα. Δείγμα του ότι έχει την προσωπικότητα και το μέταλλο να διαχειριστεί το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει μια γιώμα. Ενώ σε όλη την άλλη αναμέτρηση είχε κάνει. Και έτσι κατακτήθηκε ένας ακόμα τίτλος. Για μένα MVP ήταν ο Πέλκας. Και όπως γράφω και στο blog μου στο SDNA, θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί απέναντι στα παιδιά μας. Ο Πέλκας έφαγε πολύ πινελίκηση φέτος. Αλλά ο Πέλκας του στράβωσε χρονιά, παιδιά. Και του στράβωσε χρονιά γιατί το καλοκαίρι έφτιαξε αίμα στα 6 παιχνίδια υψηλής έντασης. Έβγαλε μυϊκούς τραυματισμούς 3 στη διάρκεια, δεν μπορούσε να βρει ποτέ ρυθμό, αλλά δεν είχε να αποδείξει κάτι ο Πέλκας. Ο Πέλκας είχε 2 σεζόν με double-double, goal assist. Όταν λοιπόν χρειάστηκε να βγει μπροστά, με τη Λάρισα, με τα Γιάννενα να κρατήσουμε το αίτητο, εντάξει, και στον τελικό που ήταν το σημαντικό παιχνίδι, στα Γιάννενα έχει 2 assist, η Λάρισα έχει goal, στον τελικό έχει assist παρεβάλλε, εντάξει. Και η assist που δεν έγινε γκολ. Ναι. Και πολύ σωστή τακτική συμπεριφορά μέσα στο παιχνίδι. Εκεί που χρειάστηκε λοιπόν ο Πέλκας βγήκε μπροστά. Δεν χρειάζεται να απαξιώνουμε κανένα παιδί μας, ειδικά αυτά που έχουν αποδείξει τι είναι. Επειδή όμως χθες κάθισα όλη τη μέρα μετά τον αποτυχημένο. Μετά τον ονό που δεν ήταν ονό τελικά. Ναι. Κάθισα στο σπίτι και έβλεπα φάσεις από τη σεζόν. Πες και να περαστικά στο Γιάννη, φίλε. Του είπα, ρε, τον πήρα τηλέφωνο. Έβαλα και γιατρό να δει τι γίνεται. Δεν πήγε εκδρομή. Ναι. Στο νοσοκομείο πήγε. Ναι. Ωραία. Καλά είναι, για να τα λέμε όλα. Ναι. Τίποτα δεν είχε, όμως χάρη. Είδες φάσεις. Ναι, είδα φάσεις από τη σεζόν. Και αυτό που πρέπει να κάνω Πέλκας, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα, είναι να αλλάξει τεχνική του στα τελειώματα. Επιχειρεί πολύ εύκολα το πλασέ. Το τεχνικό, το οποίο όμως είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τους τερματοφύλακες, σχετικά. Θα πρέπει να πιάσει πολύ γωνία για να δυσκολέψει. Θα πρέπει να μάθει να τελειώνει με πιο δυνατά χτυπήματα. Και αν το κάνει αυτό, θα ανέβει και 5-6 γκολ τη σεζόν σίγουρα. Το έκανε με τον Άρη, το έκανε στα Γιάννενα, το έκανε προχθές, το έκανε. Δηλαδή, το κάνει συνεχώς αυτό το πράγμα μετά. Θέλει μια αλλαγή τεχνικής στα τελειώματά του. Αν το κάνει και αυτό, θα πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή τέλος πάντων. Η αλλαγή τεχνικής, τέλος πάντων, μια μεγαλύτερη πληθώρα επιλογών. Εντάξει, να βάλει αλλαγή, κάτι άλλο. Θέλει okay. Αλλαγή τεχνικής. Υπάρχουν σημεία που, άμα κάνεις δυνατό χτύπημα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο τερματοφύλακας. Και νομίζω ότι το πλασέ είναι μια σίγουρη λύση να βρει αιστεία. Γι' αυτό το επιλέγει. Αλλά δεν είναι η ενδεικτική. Δεν είναι η πιο δύσκολη. Ναι, εντάξει. Εννοείται. Εντάξει. Αυτά λοιπόν και για τον Πέλκα, που για μένα ήταν ο MVP και ο Άκπομ έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, έβαλε τον γκολ, έδωσε πάρα πολλές μάχες στην επίθεση, στη μάχη των Φορ, ήταν ξεκάθαρα πιο αποτελεσματικός από τον Πόνσε, που για μένα είναι όλοι ΑΕΚ. Ναι. Το παιδί αυτό δηλαδή να πηδήξει για κεφαλιά, να κατεβάσει μπάλες, να πιέσει, να κάνει να ράνει, όλοι οι άλλοι κοιτάνε. Κακά τα ψέματα. Ο ΠΑΟΚ κάνοντας μία επαγγελματική εμφάνιση, έχοντας στο μυαλό του πάντα το τι πρέπει να κάνει για να πάρει τον τίτλο, βρίσκοντας τα δύνατα σημεία, δηλαδή πλευρά του Χουλτ, θέλω να μου το φέρουν και στον ΠΑΟΚ. Έχω ένα φίλο μου δικηγόρο, ρε Πατάκε, μη μου ξαναπείς για τον Χουλτ, ρε αγόρι μου, να είναι καλά που τον πήραν αυτοί. Ωραία. Στην πλευρά του Χουλτ χτυπά στην ΑΕΚ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μαρκάρει. Δεν πετυχαίνει αντίπαλο ούτε στη χειραψία στην αρχή που συναντιούνται. Ωραία. Χτύπησε εκεί, έγινε η δουλειά μας. Μετά και ψυχολογικά η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο παιχνίδι. Φάνηκαν και από τα μούτρα τους. Ζητάνε κάτι πέναλτι τα οποία είναι αστεία. Ζητάνε τέλος πάντων, μουρμουρίζουν για διαιτητή ενώ υπάρχει ΒΑΡ. Δεν έπαιζε ο Κομίνης. Για κακή του τύχη. Δεν θα ξαναπαίξει ποτέ τον ΠΑΟΚ ο Κομίνης.
Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα δεχτούμε να παίξει τον ΠΑΟΚ ο Κομίνης. Είναι ένας κλέφτης και ένας απατεώνας ποδοσφαιρικός. Και ένας ψεύτης. Και ψεύτης εννοείται. Το χειρότερο από όλα. Ναι. Και κακά τα ψέματα, όσο υπάρχει ΒΑΡ, που από εδώ και πέρα θα υπάρχει στη ζωή μας λογικά. Το πεδίο για παραγωγικά παράσιτα που το παίζουν άρχοντες της διαιτησίας θα είναι πολύ μικρότερο. Γιατί και ο διαιτητής θα έχει την ασφάλεια της τεχνολογίας. Αν σε κάποιους δεν αρέσει η τεχνολογία, λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να μην έχετε smartphone, να πάρετε ένα της Nokia και την παντόφλα, που δεν τελειώνει και η μπαταρία. Δεν τελειώνει η μπαταρία. Δεν τελειώνει η μπαταρία ποτέ. Δουλεύει και χωρίς μπαταρία. Έχει μπαταρία να βγάζει. Ναι, έχει μπαταρία να βγάζει. Κανονικά δουλεύει, δουλεύει. Ναι, είναι αλήθεια. Να μην έχετε smartphone, να έχετε Nokia παντόφλα. Ή ακόμα καλύτερα, ούτε τηλέφωνο έτσι. Ούτε πληθυνόλογο. Σκάφι. Σκάφι δούλεψε. Ωραία, ναι, σκάφι, σκάφι. Φράζουν σακουνάκι. Ναι, και να δουλέψει, φίλε, έτσι. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και άμα είσαι εγκόμενα, μην έχει βαφή. Και τα μοβ που κάνανε οι γιαγιάδες στα μαλλιά, τα θυμάσαι. Ε, που τα βάφαν μοβ. Ε. Πάντως η απελπισία των φίλων της ΑΕΚ ξεκίνησε από το εμίχρονο, θέλω να σου πω. Γιατί όσο σανό και να προσπαθεί να πουλήσει τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχει και κόσμο που δεν τρώει το σανό. Δεν του αρέσει, ρε παιδί μου. Ναι. Και ήταν κοινό σημείο αναφοράς ότι παιδιά, κοιτάμε τον πάγκο μας και μας πιάνει θλίψη. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει Ενρίκε, Ολιβέιρα, Ίγκασον, Σβιντέρσκι. Η ΑΕΚ είχε παιδιά τον πέρα από τον Τσιντότα και τον Γκάλο που εντάξει, οκ, okay, νομίζω παρένθεση έπρεπε να πει και νωρίτερα ο Γκάλο αφού πήγαινε το μάτι της ΑΕΚ στη Γιώμα. Σβάρνας Μπούσης, Γιούσης, Γαλανόπουλος Μπογέ. Νομίζω ότι τέτοια σύνθεση και ο Θανάσιος Διάκος στο χάνι της κραυγιάς. Ο Μπούσης και ο Γιούση, πάρ' το Μπούση και πάτε στην πόρτα και έγινε το ασκέρι του Πασάου. Ο Μπούσης και ο Γιούσης. Αυτό εντάξει, αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Ιμά Σαββίδη και στην οικογένεια Σαββίδη. Που φρόντισαν να υπερφορτώσουν το ρόστερ με παίκτες ποιότητας. Δηλαδή όταν έχεις χάσει τον Βιερίνια, δεν έχεις τον Βέρμπλου, δεν έχεις τον Μαουρίσιο, δεν έχεις τον Ελκαντουρί που στάθηκε και ο Λουτσέσκου και έχεις τον πάγκο πέντε παίκτες πρώτης γραμμής. Δηλαδή Λιμνιός εν δυνάμει βασικός, έτσι είναι. Ναι. Τι κράτσαρες. Λιμνιός, Ολιβέιρα, Σβιντέρσκι, Ίγκασον και Ενρίκε. Δηλαδή έχεις πέντε παίκτες. Δηλαδή έχεις πέντε παίκτες, οι τέσσερις διεθνείς και ο ένας. Μπορεί να σου πει game changer. Ε? Game changer. Game changer. Άρα με το Γιούση και τον Μπούση. Δύσκολα είσαι. Και είναι παραδοχή ότι εντάξει, έχουν γραφτεί πολλές βλακίες, αλλά παραδέχονται και στην ΑΕΚ ότι παιδιά ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει. Όχι, χθες που μπήκα στο Facebook της ΑΕΚ το επίσημο, τα σχόλια από κάτω. Περισσότερα ήταν που λέγανε ρε παιδιά, τι κορεδευόμαστε τώρα, κοιτάξτε τι έχουν οι άλλοι και τι έχουμε εμείς και τι πήγαμε να κάνουμε. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Δηλαδή δεν μπορείς, δεν είναι. Ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν, ας πούμε, ότι α, το ΒΑΡ και ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι. Πολύ λίγοι σε σχέση με άλλες φορές. Ο Χιμένεθ στάθηκε στη συνέντευξη τύπου στο Αλμπάνι. Πολύ κράξιμο στο Μελισανίδη. Πάρα πολύ. Δηλαδή κοίτα τι κάνουν οι άλλοι και πού είμαστε εμείς. Καλή Αγία Σοφιά και όλα αυτά, αλλά έχουμε και μια ομάδα. Ας κάνει ό,τι θέλει, ας συνεχίσει το ίδιο. Σήμερα πάντως διάβαζα βγαίνει σιγά σιγά για Χιμένεθ πάλι. Ούτε αυτός δεν είναι σίγουρος. Ότι αν υπήρξε ήττα όπως και υπήρξε και απώλεια τίτλου. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ο Χιμένεθ στην ΑΕΚ ούτε μία εκατομμύρια. Εν τω και νευρίστηκε ο Χιμένεθ όταν το ρώτησαν ότι εντάξει όλα αυτά, αλλά ο τρίτος σερί τελικός με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ χαμένος. Και είπε ναι, αλλά την πρώτη στο Βόλο. Μας χτύπησαν, αλλά μας τον έκλεψαν και μας τον έκλεψαν πέρσι. Ήταν ισορροπημένο φέτος. Το πήραν. Αυτό ότι άντε δεν μετρούσε τον κόλ του Ερίκη και δεν λέμε ότι δεν έχει γίνει και πέρα του Γκρίσκο ναι, πριν. Ναι. Πώς βγαίνει ότι θα το παίρνανε. Αφού έτσι το λένε. Είναι στο μυαλό του έτσι είναι. Ναι, ναι, πώς το λέει. Δηλαδή, γιατί σου λέει. Σκοράρανε με ένα γκολ που δεν θα ξαναπεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι. Το πίστευαν. Σου λέει ρε Σταύρο, τρία χρόνια έχουν περάσει. Ποιο το θυμάται τι είχε γίνει. Σου λέει, άμα το πω έτσι θα μείνει. Ότι ναι, με γκολ offside το πήρανε. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο. Όπως και για το Σάββατο επιμένουν τώρα και γράφουν ότι ήταν πέναλτι και είδε το ΒΑΡ και επέλεξε λάθος. Και να γιατί ο ΠΑΟΚ ήθελε ΒΑΡ. Ήθελε ΒΑΡ και είχε συνεννοηθεί, ρε. Είχε συνεννοηθεί, σου λέει, για να μπει το ΒΑΡ, αλλά θα βλέπεις αυτό που θέλω εγώ. Κάπως έτσι. Και είπαμε για τον συνάδελφο που δεν του αρέσουν οι ξένοι διαιτητές. Θέλει. Μα από σε πολύ τι τα γράφουν θέλει τα σήμερα. Θέλει Μητρόπουλο, θέλει Παπά, θέλει Σπάθα, θέλει Μίτσιο. Θέλει όλη την παρέα εκείνη. Θέλει Καλογερόπουλο. Όλοι οι reporter ΑΕΚ ή αυτοί που γράφουν άρθρα σήμερα λένε μέσα, ξέρω εγώ, ότι. Ναι, αυτοί λένε ότι ανώτερος ο ΠΑΟΚ, ναι, αλλά στο ΒΑΡ θα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι.
Κατάλαβες, το πετάνε λίγο υπόγεια εκεί όλοι. Ναι, γιατί οι μέσα στο ΒΑΡ είπαν ότι είναι πέναλτι και ο διαιτητής ο Γερμανός. Είπε όχι, δεν το δίνω. Είπε όχι, δεν το δίνω. Ναι, έχω συνοηθεί αλλιώς. Να μπει το ΒΑΡ και να βλέπω ό,τι θέλω. Εντάξει. Ο καθένας κρίνεται. Όπως και να έχει. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Τι να πεις. Ο οποίος Γερμανός χαρακτηρίζεται Χασάπης, Σταύρο. Χασάπης. Η ΚΕΔ απόλυτα ένοχη για το φιάσκο του ΒΑΡ με τον Γερμανό Χασάπη. Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Τουλάχιστον λένε. Άκου, Σταύρο, άκου. Σε τελικό κυπέλλο εμφανίστηκε ένας διαιτητής εχθρικός στην ΑΕΚ με όλες τις αμφισβητούμενες εναντίον της εκτός από τα δύο πέναλτι μάρτς που δεν δόθηκαν. Δύο. Ποιο είναι το δεύτερο. Του Σάχοφ το κράτημα, λες, του Γκρίσκη. Για ένα ψηλό κράτημα για ένα κράσμα που έγινε. Του βάλει το χέρι μπροστά. Έλα, εντάξει. Οι άλλες αμφισβητούμενες φάσεις ποιες είναι. Πολύ βάγια τον. Και πολύ το Βαρέλα πήγαινε του κόψει το χέρι. Και πολύ ασχοληθήκαμε. Και του χρόνου θα πω εγώ. Ας κάνει ο καθένας ό,τι κουμάντο θέλει. Ο ΠΑΟΚ έχει χαράξει την στρατηγική του. Θα πούμε και αργότερα για την επόμενη μέρα και έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας για να το αναλύσουμε. Θα ανοίξουμε σταυρογραμμές. Ναι, ζητάει αρκετός κόσμος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας πω ότι την Παρασκευή στο Δέντρο του Βεργίνα ξεκινάει το αφιέρωμα στον μεγάλο στράτο Διονυσίου. Που σήμερα θα πανηγύριζε τον ΤΑΠ του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για έναν από τους πιο ένθερμους φίλους του ΠΑΟΚ. Και έχουμε δηλώσει και ανοιχτά την. Τι έχουμε δώσει. Στέλιο. Προσπαθώ να βρω μια λέξη κομψή. Τέλος πάντων, ότι είμαστε με τον Στράτο και όχι με τον Στέλιο Διο. Εντάξει. Παρετούμε για 10 λεπτά από το διάλειμμα. Λοιπόν, και έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάει την Παρασκευή στο θέατρο Βεργίνα το αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου. Μια όντω ξεχωριστή παράσταση. Εισιτήρια στο ταμείο του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr. Και στα καταστήματα public για ένα μήνα θα είναι στο Θέατρο Βεργίνα το αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου Παρασκευή και Σάββατο. Νομίζω είναι ακόμα μια παράσταση του Θέατρο Βεργίνα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί είστε σε περίοδο ανανεώσεων, είναι ευκαιρία να πάτε στην Αναδομό για την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά πακέτα σε πολύ καλές τιμές. Για κάθε ανάγκη και κάθε επιλογή, οι καλύτεροι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Πραγματικά τα πακέτα είναι πολλά και είναι και πολύ καλές οι τιμές γιατί ο καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ακόμη και πολιτική. Ο Σταύρος έχει πει, έχει στηρίξει από την αρχή ορφανό και έχει αλλάξει εντελώς η απόδοση τώρα. Οπότε ακόμα μπορείτε να επιλέξετε. Υπάρχει cash out φυσικά που σας τα κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Live καζίνο, όπου και εκεί τα κέρδη είναι πολλά. Και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει μετά από το καλοκαίρι και προσφέρει και εκεί πάρα πολλά κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά να ανοίξουμε και γραμμές. Πάμε λίγο γιατί έχουμε ήδη φίλους που περιμένουν. 2-3 10 287 888 μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 104,4. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Εσύ είσαι, ναι, εσύ είσαι. Καλησπέρα, μ' ακούς. Ναι, ναι. Κώστας από Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου. Παναθηναϊκός, όμως αδερφός κατά τα άλλα. Ωραία. Σε παίρνω τηλέφωνο από το πρωί, ψάχνω, ρώτα για την κοπέλα στη γραμματεία, για να σου δώσω το δίκιο σε κάτι που λες τόσα χρόνια που διαβάζω τα άρθρα σου. Μία ώρα πιάνω δουλειά, βάζω ραδιοφωνικό σταθμό Air Sport για το στοίχημα, δελτίο ειδήσεων, πρώτο θέμα, Τσιτσιπάς πρόκριση σε ένα τουρνουά στη Μαδρίτη. Ούτε καν Grand Slam, Roland Garros ή Wimbledon. Ναι. Δεύτερο θέμα, η κατάκτηση κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ. Τρίτο θέμα, επεισόδια από παοξίδες πριν και στο ημίχρονο του αγώνα. Μόνο τους θα κάνουμε. Και δεν δικαιώνεσαι, ρε φίλε, για την τοξικότητα των βορείων και των νοτίων. Αυτό σου λέω. Μα είναι. Δηλαδή, όποιος και. Δηλαδή, και χίλια δύο παραδείγματα με Βαρούχα που βλέπει φάουλ στο τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σε δικαιώνει μόνο αυτό το πράγμα. Δεύτερο θέμα, πρόσεξε, ο ΠΑΟΚ και πρώτο θέμα ότι τσιτσιπάς σε ένα τουρνουά. Ναι. Μαδρίτης. Άξιο το παλικάρι, δεν το δω. Εννοείται. Το θέμα είναι η κατάκτηση κυπέλλου, ρε φίλε. Ναι. Το καταλαβαίνεις, από εκεί καταλαβαίνεις το ξυνικό. Εγώ έχω κάνει. Πρέπει λοιπόν να κάνει. Εγώ έστειλα ένα mail τις προάλλες που εξηγούσα τους λόγους που πρέπει να φύγει η αίρα αποκλειστικά από την Αθήνα και να βγαίνουν από διάφορα σημεία της χώρας. Εντάξει, εκπομπές. Δηλαδή υπάρχει η τεχνική η δυνατότητα πλέον να βγαίνει εκπομπή από εδώ και να είσαι σαν να είναι στην αίρα. Κανονικά. Να βγαίνει μία από το Ηράκλειο. Ωραία, να δεις. Δηλαδή, να καταλάβεις πόσο φόρτωσα. Ναι, Παναθηναϊκό σου λέω έτσι. Ναι. Πόσο φόρτωσα, αλλά μα είναι δυνατόν. Ένας άλλος κατέκτησε το κύπελο, ρε φίλε. Έκανε ντάμπ. Πρώτο ντάμπ της ιστορίας σου και μου βγάζει το τσιτσιπά.
Πρώτο θέμα. Ναι, μα αυτή είναι. Δεν είναι σχεμένο αυτό από το διευθυντή. Μα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τώρα δεν μπορεί να βγει δημοσιογράφος της ΕΡΑ σήμερα και να λέει φτάνει με τους ξένους διαιτητές. Γιατί φτάνει, για να βαράμε τους δικούς μας. Αν είναι δυνατόν. Ναι, να βαράμε. Εμείς κάναμε τα αυτογκόλ μας με τον Αφραγκούζο. Εν πάση περιπτώσει, θα επεκταθώ σε αυτό. Δύο λεπτά δώσουμε να σου πει κάτι άλλο με τον Πέλκα. Ο Πέλκας ξεζουμίστηκε, μην ξεχνάς, με τον Πρίζιο. Διότι ο Πρίζιο δεν βοηθούσε στο μαρκάρισμα και ξεζουμίστηκε, ήθελε ο Λουτσέσκου να πιέζει τα αντίπαλα στόπερ. Και ειδικά στα έξι παιχνίδια του καλοκαιριού του προηγούμενου που ήταν ένταση. Έβγαλε. Ακριβώς. Σωστή λέξη. Έβγαλε παγώνες και πολλοί παοξίδες λέγανε ότι κάνει λάθη. Ρε παιδιά, δεν μπορεί να τα κάνει όλα σωστά. Υπάρχει ξεκάθαρα μια, ξέρεις, στα δικά μας παιδιά είμαστε πιο σκληροί. Έτσι. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, δεν πειράζει. Του αγαπάμε όμως κιόλας. Που αγαπά κανείς λέει, παιδεύει. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα με τον Ιβάν θέλω να σου πω. Βάλει, πες και αυτό γιατί περιμένουμε κι άλλοι. Επειδή το θέμα το έχει πάει στο ποδόσφαιρο. Την τοξικότητα που αναφέρεις εσύ, το κάρμα και όλα αυτά θα δώσουν απαντήσεις στο ποδόσφαιρο. Ο Ιβάν θέλει ποδόσφαιρο. Πιστεύω και κάποιο τίτλο να χάσει, αν το χάσει στο γήπεδο, θα βγει και θα πει του χρόνου, θα φροντίσω να είμαι καλύτερος. Εμείς λοιπόν θέλουμε Ιβάν να τα τουμπάρει όλα, να βλέπουμε μπάλα. Να είσαι καλά, καλά. Φιλιά στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά. Πάμε. Καλησπέρα. Από έναν Παναθηναϊκό. Μπράβο το παλικάρι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα από τον ηλιόλουστο, άκρος ερωτικό, ασπρόμαυρο Πειραιά. Συγκεκριμένα από τα Καμίνια. Λοιπόν, τι περιμένεις ρε Σταύρο να γίνει όταν πρώτος στο γήπεδο πάτησε ο Σύφης ρε φίλε, πες μου. Τι περιμένεις να γίνει ρε φίλε, πρώτος που πάτησε στο γήπεδο μετά τους διαιτητές ήταν ο Σιφάκος. Ποιος Μαυρίδης και γούρια και βλακίες τώρα, τατού και καλά τώρα, τι περιμένεις, πες με εσύ. Περιμένεις κάτι άλλο ότι θα γίνει. Όχι βέβαια. Τι κάνετε αδερφάκια μου. Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι. Είσαι καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, πολύ καλά. Καλά βρε, πήρατε από τη Θήβα, πήρατε εκεί στη Μαλισσίνα που ήσασταν, πάτε ένα τηλέφωνο ο αδερφός σας να Αθήνα να έρθει να σας πάρω. Δεν πειράζει, ας. Αφού δεν είναι, πρέπει να ζητήσουμε γρήγορα, Βασίλη μου, δεν ήταν τα πράγματα. Άρε, χάζα. τέλος πάντων. Αυτά είναι τα ωραία. Εγώ θέλω να πω κάτι. Το καλύτερο δώρο που μας κάνανε ποτέ ήταν που μας κλέψαν το περσινό πρωτάθλημα. Το μάτι των παιδιών γυαλίζει και πιστεύω ότι θα γυαλίζει το ίδιο και του χρόνου. Όλα τα παιδιά νιώθουν ΠΑΟΚ. Όλα τα παιδιά νιώθουν ΠΑΟΚ. Ακόμα και οι καινούργοι έχουν μπει στο τρυπάκι. Δηλαδή τώρα να βλέπεις τον Άκπομ να κλαίει επειδή έβαλε το νικητήριο γκολ και να μην μπορεί να συνέλθει από την κίνηση είναι ΠΑΟΚ συνέστημα τέλος. Δεν είναι, πώς να πω, δεν είναι βρετανικό συνέστημα αυτό. Δεν είμαι Βρετανός με τίποτα. Εντάξει, επειδή είναι Βρετανός, έχει μεγάλη συνέστηση του τι σημαίνει να πάρει μια ομάδα double πρώτη φορά στην ιστορία της. Ναι, εγώ μιλάω για το συνέστημα που έβγαλε, ρε φίλε. Δεν λέω το καταλαβαίνει, τη βαρύτητα την καταλαβαίνει. Αλλά εγώ σου λέω για το συνέστημα που βγάζει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Τώρα πες μου τι θα κάνουμε δύο μήνες χωρίς ΠΑΟΚ, αυτό πες μου. Τίποτα φίλε, έχουμε να κάνουμε. Έχουμε Βασίλη, έχουμε Βασίλη. Όλοι μας. Όλοι μας, κάτι θα κάνουμε. Θα ηρεμήσουμε σε πρώτη φάση. Θα ηρεμήσουμε, θα χαλαρώσουμε, θα διασκεδάσουμε. Η διασκέδαση ξεκίνησε αμέσως μετά το παιχνίδι. Θα το ΠΑΟΚ δεν έχει. Και σαν την υγεία δεν έχει. Καλή δύναμη Βασίλη. Να είσαι καλά. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής από Αθήνα. Άμα ξαναμείνετε, κανονίστε ξαναμείνετε στο Ημαλεσίνα να έρθετε να φτιάξουμε κοκορέτια και παϊδάκια να ψήσουμε. Παραλίγο πέτρε που καταλαβαίνει με κοκορέτια, δίπλα μας, αλλά τέλος πάντων. Το Πάσχα έκανε ένα κοκορέτσι, έχω υλικά για άλλο ένα συγκατάψυξη. Ωραία. Και 5-6 φυσαριές παϊδάκια. Ωραία, στείλε λοιπόν την κάρτα σου, πάρε τηλέφωνο ξανά και πες για Στραβή Μαλεσίνα, τάδε τηλέφωνο, να κάνουμε μια ερώτηση. Καλό είναι, θέλω να μας λοιπόν από διάφορα σημεία. Ναι, αυτό ακριβώς. Και να έχουμε επιλογές. Σταύρο και Στέργιο και Αγάπη, θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι μέλη γενέσαι τώρα το αύριο. Ας το αύριο για μεθαύριο. Ας να εμίσουμε λίγο. Α, εντάξει. Λοιπόν, άντε, καλημέρα από Αθήνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά εσείς. Τέλεια. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Ακούω, έχετε καταλάβει τώρα ότι μέχρι τώρα μας έχουν πάρει τρεις Αθηναίοι. Δύο Αθηναίοι, ένας Πειραιώτης και ένας Ηράκλειο. Οι διαφημιστικές θα βλέπουν αυτά. Έλα, πάμε παρακάτω.
Αδελφέ. Λοιπόν, Ηλιούπολη. Ηλιούπολη κιόλας. Θέλω να πω για την ΕΡΤ το πρωί. Τι, πέθανε κανείς στον αέρα. Δύο πέναλτι ήταν κι αυτή. Δύο πέναλτι ήταν κι αυτή. Α, ναι. Δεν πειράζει. Ναι, ναι. Ήταν μπουκωμένοι λίγο, τα λέγανε ελεύθερα. Ο συγκεκριμένος είναι μόνιμα μπουκωμένος. Από την ώρα που μας κλέψαν και μετά είναι μόνιμα μπουκωμένος. Ναι, εντάξει. Θα του δώσουμε ένα αποφραχτικό. Και θέλω να προτείνω στους συνοπαδούς μου, ναι, να σταματήσουν να ακούνε και να βλέπουν και να δίνουν ακροματικότητα σε σταθμούς που είναι τοξικοί. Ναι. Και ιδιαίτερα στους δημοσιογράφους, ναι, που κάνουν πάρα πολλά κλικ χωρίς λόγο. Ναι. Αυτά για να ξέρουν, γιατί δίνω μεγάλο αγώνα εδώ. Έχω μαλώσει με όλους τους παουξίτες εδώ που μπαίνουν σε διάφορα τέτοια site και μου λένε διάφορες ιδέες. Mm. Αυτά για αυτό το πράγμα. Mm. Κάτι ακόμα. Το Facebook έχει αδειάσει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ στο Facebook. Νομίζω... Μας πρίξανε όταν τους κλέψαμε, όπως λέγανε. Αντί να πούνε ότι μας κλέψαν αυτοί. Mm. Εντάξει, θα προσπαθήσουν τώρα να κάνουν ότι ο Χρήστατος, ότι έγινε μια φάση εκεί κάτι, δηλαδή σε 20 χρόνια θα νομίζει κάποιος ότι κάτι έγινε εκείνη τη μέρα, καταλάβες. Ευτυχώς δεν ξεχνάει, αυτό. Θα το ξεχάσουν και αυτοί αυτό. Εντάξει. Να είσαι καλά. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει ένα φοβερά δύσκολο προγραμματισμό για του χρόνου. Πάρα πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Είναι αυτοί οι τραυματισμοί, είναι... Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσει. Άσε να αγχωθούμε. Εγώ το έχω στο μυαλό μου ακριβώς πώς είναι, αλλά άστο σήμερα. Εντάξει, προφανώς. Ναι. Εντάξει, από εκεί πέρα, ρε εσύ, φίλε, θα σε πω, φέτος η χρονιά ήταν... Από πού πήρες, ιδανική. Από Αγγλία παίρνω, ρε. Από Αγγλία. Να τα λέμε όλα. Ναι, ναι, ναι. Να καταγράψουμε. Δύο Αθήνα, ένα Πειραιά, ένα Ηράκλειο και ένα Λονδίνο. Πάμε παρακάτω. Σου είχα πει τις προάλλες, φίλε, ότι πρέπει να αρχίσετε να ανοίγεστε τη δημοσιογράφη του ΠΑΟΚ με γραμμές κτλ. Σου είχα πει το απόγευμα με τον Γιαννούλη που έκανε, δεν ήταν ο Γιαννούλης. Ναι. Σου είχα πει ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να αρχίσετε σιγά σιγά την επικοινωνία με τον κόσμο. Αυτό που κάνετε τώρα. Ο κόσμος αυτό του ΠΑΟΚ είναι ο πιο ορθολογικός που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άρα έχουμε κάνει δουλειά, ίσως και να μην χρειάζονται γραμμές. Αλλά πάμε παρακάτω. Και απλά, ρε παιδί μου, εγώ είδα ότι φέτος όλα τα κλαμπ της Ευρώπης τα οποία είχαν επιτυχία ήταν αυτά τα οποία μπορούσαν να τρέχουν επί 90 λεπτά, να βγάζουν σπρίτ στο 70, στο 80, στις καθυστερήσεις και ότι όλες οι ομάδες που ήταν καλές, ποιοτικά ανώτερες από όλους, δεν είχαν δυνάμεις και κλάταραν, φίλε. Αυτό το πράγμα για μένα είναι οδηγός, κυριολεκτικά οδηγός, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει από το χωριό, από το καβούκι της Ελλάδας, υποτίθεται, και θέλει να κάνει ένα βήμα στην πόλη, παρά έξω. Δεν μπορείς να μην βλέπεις ότι η τάση είναι ότι οι ομάδες θα πει να γίνονται όλο και πιο αθλητικές. Από εκεί πέρα, ρε φίλε, τι να σε πω. Τώρα περνάμε στις διακοπές μας. Αν κάνουμε διακοπές, να ησυχάσει το κεφάλι μας λίγο και έχει ο Θεός. Ακριβώς. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, γιατί και εσείς είστε μέρος της καθημερινότητάς μας. Γιατί για κάτω ψέματα, με το που ξυπνάμε, εφημερίδες ανοίγουμε, ραδιόφωνα ανοίγουμε και οι πρώτοι που διαβάζουμε είστε εσείς. Mm-hmm. Αν εσείς είστε καλά και μιλάτε καλά και δεν μας βάζετε μπρίζες και εμείς έχουμε μια ήσυχη και ήρεμη ημέρα. Εμείς άμα βάλουμε μπρίζες σημαίνει ότι έχουμε λόγο πάντως, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα πέρυσι, επειδή είχατε πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό και εσείς και εμείς, ήταν φοβερά ηλεκτρισμένη η κατάσταση. Ήτανε, η αλληλεπίδραση ήταν λίγο δύσκολη. Φέτος τα πράγματα είναι... Εντάξει. Ναι. Όσο για σένα αγάπη, αυτό που λες ότι το αναφέρουν για το ΒΑΡ, αυτοί, ναι, αυτό που κάνουν είναι ότι σπέρνουν το σπόρο τώρα. Καλά, εννοείται. Ο σπόρος θα ανθίσει αργότερα. Θα ανθίσει αργότερα, όταν μετά από 6-8 μήνες, 10 μήνες θα σου πούνε και στο τελικό θυμάστε που σε εκείνο. Κατάλαβες, το λένε από τώρα, το καβατζώνουν για μετά. Άσε, ξέρουν τι κάνουν και αυτοί ξέρουμε και εμείς τι κάνουν. Δεν είμαστε χαζοί. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Σας χαιρετάω. Καλή συνέχεια. Επόμενος. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά. Ωραία. Να και αμφιλοχία. Αμφιλοχία. Καλά, είμαι παγκόσμιος τώρα, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Σταύρο, ναι, επειδή το προχθεσινό τώρα, εντάξει, λίγο το... ήταν αναμενόμενο λίγο πολύ, δηλαδή δεν πίστευα ποτέ, δεν υπήρχε κανένα σενάριο στο μυαλό μου που μπορούσε να βγάλει την ΑΕΚ πάνω από τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς, σε οποιοδήποτε μάτς αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, μη ποδοσφαιρικό, μόνο με μη ποδοσφαιρικά πράγματα μπορούσε η ΑΕΚ να κερδίσει. Εμένα με καίει κάτι άλλο τώρα. Mm. Τι κάνουμε με Βαρέλα?
Καλά είμαστε. Ναι. Τι, μόνο αυτό με το μάνατζερ είναι δηλαδή, πείτε μας δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς. Γιατί να ξέρεις, άμα θέλω εγώ δεν σου λέω και δεν ξέρεις. Αααα. Καλό. Κρατάς, πως λέει, δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Είναι μια υπόθεση που είναι στον αέρα. Ε, καλό. Καλό και αυτό πολύ. Ναι, 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 δημοσιογραφικό, ναι. Εγώ θα σου μιλήσω, μου έχουν πει τα πάντα. Δηλαδή μου έχουν πει τι θα βγει, γιατί έτσι, ότι θα γίνει, γιατί έτσι. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν θέλει ούτε ο Βαρέλα να ρισκάρει σε μια αλλαγή περιβάλλοντος. Στα 31 του. Στα 31, 17 χρόνο παιδί έχει. 31. Αφρικανικά 31. Αλφα 31, αφρικανικά 31. Στα αφρικανικά 32 λοιπόν που είναι τώρα. Ναι. Δεν θέλει να ρισκάρει αλλαγή περιβάλλοντος, λέω εγώ. Ναι. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να ρισκάρει το κέντρο άμυνας του των 100 αγώνων. Αυτό ήθελα να πω και εγώ σαν συμπέρασμα. Θα τα βρούμε. Έτσι λέω εγώ τώρα κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει λάθος. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Η ανανέωση έπρεπε να έχει γίνει 365 μέρες πριν από σήμερα. Μια πέντε μέρες πριν την ανακοίνωση του Χατζηδίδη βασικά έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, εγώ λέω 365 μέρες πριν από σήμερα, μετρώντας 365 μέρες πριν. Από τη στιγμή που δεν το έκανες, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω, φίλε. Δεν γίνεται. Και επειδή σε δύο μήνες. Επειδή δεν ξέρεις τα δεδομένα. Όχι, εντάξει, λέω εγώ. Ναι. Το λάθος είναι στο timing και εκεί θα συμφωνήσουμε. Μην το πας παραπέρα, όμως θα χάσει. Οκ, okay, αλλά βλέπω ότι υπάρχει οικονομική διαφορά. Βλέπω ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Οικονομική... Ναι, ένα λεπτό. Ναι. Δύο μήνες πριν το σημαντικότερο αγώνα που έχουμε από εδώ και πέρα για να μπούμε στους ομίλους, αν αλλάξει το κέντρο άμυνας που είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αυτόματα τίθεται μια αμφιβολία. Δεν λέω ότι θα αποκλειστείς, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι, δεν λέω τίποτα. Το ίδιο πράγμα είπαμε. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Έλα, φίλε. Επόμενος, καλησπέρα. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Στέργιο, γεια σου Αγάπη. Καλησπέρα. Από τα Νταμπλούχα, ασπρόμαυρα, ιστορικά, Ανουπατήσια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μεγάλες στιγμές. Θεσσαλονικιός, τώρα, ναι, πάμε. Μεγάλες στιγμές, ύστερα από 42 χρόνια, εδώ στην Αθήνα, ύστερα από 42 χρόνια ιστορικών μαχών, ξαφνικά οι φίλοι μου, γνωστοί συγγενείς, τους ψάχνω. Δεν, εντάξει, αναμενόμενο. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα πω πολλά. Ένα μεγάλο μπράβο καταρχήν στο ιστορικό αυτό λαό. Ένα μεγάλο μπράβο στην Προεδράρα. Πάμε για ομίλους και συνεχίζουμε. Λοιπόν, χαιρετώ παιδιά. Γεια σας αδέλφια μου. Γεια σας. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού? Από την ασπρόμαυρη και περήφανη Νταμπλούχη Χαλκιδόνα. Χαλκιδόνα, πού είναι αυτό, ε? Ναι, δεν ξέρω. Το χωριό εδώ έξω ή το άλλο? Στα κουφάλια. Στα κουφάλια. Στα κουφάλια. Ναι, ναι, ναι. Πλησιάζουμε. Εντάξει, πλησιάζουμε στη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά. Για λέγε. Νομός Θεσσαλονίκης, δεν είναι? Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μετράει. Μετράει. Τώρα αυτό για τον Γκάνιας που λέγεται ότι πάει για ανανέωση. Δεν πάει για ανανέωση. Πάμε παρακάτω. Ποιος το είπε? Α, δεν πάει. Άκου να δεις. Ποιος το είπε αυτό? Ακούστηκε στον αέρα και γράφτηκε τώρα πριν μια ώρα σε άλλο ραδιόφωνο. Αλλά ποιος το είπε? Να πω το ραδιόφωνο, ναι, ή τον δημοσιογράφο. Ναι. Ο Τσαλγατίδης το είπε και γράφτηκε στην ΠΑΟΚ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θέλω να πω για το ΒΑΡ που λένε. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει, θα υπάρχει ένας Έλληνας διαιτητής. Θα το δει στο ΒΑΡ. Αλλά θέλει να δώσει αυτό που θέλει να δώσει. Ναι. Δίνει αυτό που θέλει να δώσει και δεν παραλέει το ΒΑΡ ό,τι να είναι. Δηλαδή να λέει, να δείχνει την αλήθεια. Το ΒΑΡ λέει, χθες, προχθές λέει το ΒΑΡ ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι. Ωραία, ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση και ότι είναι μια κόντρα που βρίσκει πρώτα σε πόδι. Ναι, ναι. Αλλά είναι ένας διαιτητής, ποιος μου λέει ότι δεν το δίνει αυτό το πέναλτι? Ωραία, ας το δίνει. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό μπορεί να το δώσει. Αλλά δώσει, το offside, ναι, θα το κόψει. Ναι, το site, ναι, θα το κόψει, αυτό, εντάξει, αυτό εννοείται, ναι. Ναι, μπορεί να δώσει και σε σένα τέτοιο πέναλτι, π.χ. Το βασικό με το ΒΑΡ, δε φίλε, είναι ότι παιδιά τα οποία κάνουν τους διαιτητές και η προσωπικότητά τους δεν είναι, δε φίλε, και... Εντάξει, δεν είναι και Παόλο Κοέλιο. Ναι, και ο Κοέλιο είναι, ας το πω, για προσωπικότητες μιλάμε, δεν είναι, ξέρω εγώ, πες μια προσωπικότητα μεγάλη, δεν είναι και Κόλκας. Όχι τόσο μεγάλη. Ναι. Δεν αγάπη, δεν αγάπη. Μπράβο, ναι. Ωραία.
Όντως. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, πώς το λένε, το χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα για ασφάλεια. Δηλαδή, εκεί που θα γίνει η φάση που το τοσκά θα πάει στην κάλτσα, θα υπάρχει το ΒΑΡ να του δώσει την ασφάλεια της επιλογής. Θα έχει πλήρη εικόνα του τι συνέβη. Μετά μπορεί να μετρήσουν σε κάποιες φάσεις, κυρίως τα χέρια, το ποιος είναι φίλος, ποιου πιανού συνδέσμου είναι, τι γίνεται. Αυτό εννοείται, αυτό εννοείται. Ναι. Δύο πράγματα θα πω και θα κλείσω. Λίγο γρήγορα, ναι. Το ένα είναι ότι... Βάλε και λίγο, βάλε λίγο άμπα, Χρήστο. Λίγο άμπα βάλε, άμπα. Πρόδιτσι. Βάλε το smack my bitch up, ναι. Άσο, αδερφέ, παρακαλώ. Έλα, λέγε. Παρακαλούσα μέχρι και εμείς να τελειώσει αυτή η χρονιά από την τοξικότητα και από... Φαντάζομαι εσείς τι περνάτε και τι περνάνε και οι παίκτες. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα να τελειώσει φέτος, να τελείωνε. Mm. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι κυνηγάμε την Άιντραχτ στο θάνατο. Πραγματικά, για αυτό που έκανε χθες. Είμαι μαζί σου, συμφωνώ να ξέρεις. Τα συχάματα. Ναι, σύχαμα να πέσει, να μην ξανανοίγει ποτέ. Να πέσει. Πάμε στον επόμενο. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Μπράβο, φίλε. Επιληψία θα πάρουμε. Ναι. Άλλη μια γραμμούλα. Τραβήτες τώρα το πλήμα. Μας βλέπω σε κλινική. Καλησπέρα, παιδές. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα από κάτω στο μπα. Έλα, ρε φίλε. Άντε, ρε. Σοκ στο 90. Ναι. Για όχι, ρε, πλάκα κάνω από το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας παίρνω. Ωραία. Μα ακόμη χειρότερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Παιδιά, ως τελευταίος πρέπει να πω ότι... Τελευταίος για αυτό το ημίωρο, ε. Μακάρι, ναι. Μακάρι να ανανεώσει όπως λέτε. Ποιος? Αλλά η καψούρα με εμένα ο Σάκοφ. Είναι ο παίκτης που χρειάζεται από το στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Ο Σάχοφ στη ζυγαριά κάνει Σάχοφ. Ο Σάχοφ έχει περισσότερες πιθανότητες να ανανεώσει. Πρέπει να υπολογίσουμε και το σενάριο να ανανεώσουν και οι δύο. Αν δώσουμε ένα 5%. Ωραία. Ναι. Από εκεί και πέρα, για μένα ο Κάνιας, επειδή είναι ένα παιδί το οποίο ακόμα και όταν δεν παίζει δεν έχει κανένα πρόβλημα, αν έκλεινε με λίγα λεφτά, 350-400 χιλιάρικα, για τεταρτοπέμπτη λύση, είναι σούπερ. Και επίσης ο Κάνιας είναι μια πολύ καλή επιλογή για τους ανταγωνιστές μας. Γιατί να δώσω εγώ στην ΑΕΚ τον Κάνιας. Κατάλαβες το να πω. Ναι, αυτό ισχύει. Η σκέψη σου για τον Σάκο. Εδώ το, κοίτα, η σκέψη μου για τον Σάχοφ. Αν δεν είχαμε το συμβόλαιο του Βέρμπλουμ, γιατί πρέπει να τα υπολογίζεις και... Τον οποίο τον περιμένω παρεμπιπτόντως να ανέβει στο Γκέτεμπορκ το καλοκαίρι. Ναι, εγώ δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το παιδί. Ωραία. Αν δεν μπορεί να βοηθήσει ο Βέρμπλουμ, τότε θα έχουμε θέμα. Γιατί μέχρι να γυρίσει ο Μαουρίσιο. Ο Μίσιτ δεν είναι παίκτης υψηλής έντασης, μόνο σε σετ παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει. Ο Σάχοφ είναι ίδια κόπια πάνω κάτω. Δηλαδή δεν έχουμε γρήγορο. Ισχύει. Πρέπει να πάρουμε ένα σφίχτη. Να πω ένα πράγμα. Τα τελευταία 20 ετία ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος σε τίτλους στην Ελλάδα, παρεμπιπτόντως. Ναι, γεγονός. 19 στο 19. Ας σημειωθεί αυτό. Ναι. Τα Λάρισα Plus One και τέτοιες, να μην πω τι. Ναι. Δεύτερος σε τίτλους. Άντε, χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Ωραία, μην καλείτε άλλο. Έχουμε κάνει συναρμονή. Όχι. Ωραία. Θα ανοίξουμε πάλι γραμμές σε 5 λεπτάκια. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας την δεύτερη ώρα. Τανάξου Στέριο, πάρα πολλές επιλογές, η ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τζάντες, πολλά τα καταστήματα και στις πλατείες Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos και έτσι μυστική μέρα στο τέλος στο νέο κατάστημα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όσοι ταξιδεύουν να ξέρετε ότι υπάρχει και εκεί κατάστημα ΝΑΚ και φυσικά... Πάρα πολλά στόκ με προσφορές, παιδιά, μέχρι και 70%. Και φυσικά το NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα για να κάνετε πολύ εύκολα τις επιλογές σας. Μαζί μας είναι τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Είτε θέλετε να παρακολουθείτε σεμινάρια για μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική, γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίες bartender, κάντε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Φυσικά στα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α στο κέντρο, 2310-22-29-62 το τηλεφωνικό νούμερο των Data Labs και datalabs.edu.gr. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα και ο Φτύκας, πλακάκι και υγιεινής. Η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Πάρα πολλές προσφορές, πάρα πολλά πακέτα. Κλείστε ένα ραντεβού στο τηλέφωνο 2310-905-503 ή πάντε μια βόλτα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα πάνω από το κήπο του Καλού και ο Φτύκας θα φροντίσει
να κάνετε το μπάνιο σας όπως ακριβώς το θέλετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό. Βλέπουμε Σταύρο ένα θέμα πνιγμένο στις σκέψεις του Μελισσανίδης. Ναι. Δες λίγο από κάτω. Και από κάτω γίνεται ένα πάρτι. Δες. Κατέβα, κατέβα. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το δεύτερο. Υπάρχει τρίτο, υπάρχει τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Δηλαδή, κάτι πάρτι. Καβούρια ή κάτι γατάκια από ό,τι βλέπω πέφτουν. Παίζουν εκεί, εντάξει, οκ. Δύσκολα πάντως θα γράφουμε για τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Συνεχίζουμε. 2-3-10-2-87-8-8-8. Να δούμε, θα μας πάρουν και από... Εκτός Θεσσαλονίκης προφανώς. Και εκτός Ελλάδας. Ναι, εκτός Θεσσαλονίκης είναι και εκτός Ελλάδας. Τι λες, είναι διαφορετικό. Μπορεί να το μυαλό σου πάει στην Ελλάδα. Ενώ το εκτός Ελλάδας πάει εξωτερικό. Δηλαδή μας είχε ακούσει κάποιος σήμερα από το Λονδίνο και κάποιος από τη Χαλκιδόνα. Και κάποιος από το Γκέτεμπορ και κάποιος από τα Πατήσια. Ναι. Η Παγκράτη, αυτό πώς μπορώ να το μετρήσω διαφημιστικά. Γιατί μου λέει ο Χρήστος ότι αυτοί είναι δικά μας σκυλιά. Δεν συμμετέχουν σε άλλες εκπομπές. Ελάχιστοι από αυτούς συμμετέχουν σε άλλες εκπομπές. Είμαστε παγκόσμιοι. Είμαστε παγκόσμιοι, αγάπη. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είσαι η επίσημη πρέσβη της τραπεζούντας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είχαμε μέρες να το ακούσουμε αυτό. Τέλος πάντων, 2-3-10-2-87-8-8-8 μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 107,4. Από όπου και αν βρίσκεστε, πιάνει από ό,τι καταλάβαμε, είναι καλό το τηλεφωνικό κέντρο με το φως σβηστό. Καλύτερα από το κύριο που τριμαπέζει είναι καλύτερο. Ναι, με ξεκάθαρες απαιτήσεις από την μνηστή μου, λέγεται, πώς λέγεται αυτό εδώ. Για να πάω σούπερ μάρκετ μετά, δηλαδή πώς ισοπεδώνεται τα πάντα, ένα double, ένα αίτητο πρωτάθλημα. Ένα τα πάντα. Δηλαδή όλα ενώ συντερνάς και όταν ο Σταύρος πάει. Ωραία. Δηλαδή σούπερ μάρκετ. Ούτε ένα γεια σου αγάπη μου, τίποτα. Κατευθείαν direct. Κασέρι, λογάρι. Βιτάμ, λούπακ, βούτυρο. Ναι, το ίδιο λούπακ είναι βούτυρο. Ευτυχώς έχει τα κόμματα σωστά γιατί μπορεί να ψάχνω και βούτυρο και λούπακ. Ωραία. Ναι. Απευθείας η λίστα είναι έτσι στεγνά. Πάρε. Και μην ξεχάσει τίποτα στο τέλος, σε παρακαλώ. Περίμενε. Όχι, δεν έχει, ούτε καν αυτό δεν έχει, μην ξεχάσει τίποτα. Απλά στεγνά και κατανοητά. Α, ναι, εντελώς. Κανένα συνέστημα. Σαν τον πάω στο τελικό ένα πράγμα. Κοινική. Ναι, αλλά αποτελεσματική. Παραγγελία Λουτσέσκου. Είναι αποτελεσματικό όμως. Ναι, αποτελεσματικό είναι. Είναι μια παραγγελία Λουτσέσκου ξεκάθαρη. Επηρεασμένη και η μνηστή Σταύρο από αυτό. Περίμενε λίγο. Την πόλη σεζόν. Ναι. Έλα. Α, έχουμε και φως. Φίλε, ήρθε το φως. Με ενημερώνει γνωστό Παοξάκι εξ Αθηνών ότι αυτό που σου είχα πει με το πρωτάθλημα handball στις γυναίκες περάσαμε την ΑΕΚ στα ομαδικά. Ναι. Θα το μέτρατα στην αρχή που τα πας καλά εσείς αυτά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μετά θα βρεθεί ο Χρήστανος και θα σου πει ότι ναι, αλλά εκεί δεν μετράει εκείνο γιατί εκείνο ήταν τότε και όλα αυτά. Μετράει τους τίτλους στο πόλο. Ναι. Που δεν ήταν πανελλαδικό τότε, δηλαδή σίγουρα. Ω, τι κούραση αυτό, που ναι. Παίζανε στο Καραμπουρνάκι. Δηλαδή, τέσσερις πνιγμένοι πολίτες σε κάθε παιχνίδι, τρεις. Και το πρωί, και το πρωί. Χάθηκε ο φουνταριστός του Άρη Σοκ. Δεν είναι, και το πρωί έλεγε ότι ακόμα τώρα είστε στα τρία, ξέρω εγώ τι έλεγε. Στα τρία πρωταθλήματα, στα τέσσερα πρωταθλήματα. Το αγαπημένο του δικό μου, σε ό,τι αφορά τον Άρη, είναι ότι υπολογίζουν τους τίτλους στο κόρφμπολ. Α, στον διάλογο. Αυτό το μπάσκετ χωρίς ταμπλό που είναι, παίζουν οι γκόμενες. Είναι μπάσκετ χωρίς ταμπλό, είναι μόνο του τίτλου. Είναι ο προάγγελος της συμμετοχής σε τσόντα βασικά. Όλες όσες παίζουν τέτοιο πράγμα καταλήγουν να παίζουν σε τσόντα. Γράφουν ότι έχει κατακτήσει ο Άρης δύο πρωταθλήματα στο κόρφμπολ και ένα στο beach κόρφμπολ. Δεν κάνω πλάκα, υπάρχει. Θα σου πει κάτσε ρε φίλε, είναι παλιό τίτλο, δεν κατάλαβα. Κάνα πρωτάθλημα. Το πήρε ο Άρης. Έχει παίξει beach κόρφμπολ, να δει. Φιλέ, εκπληκτικό. Θα σου πω να μην σου άρεσε. Ναι. Όχι, περιμένω. Αγωνιώ να κάνεις τη δικιά σου. Θα διαβάσω τους τίτλους. Ναι. Θα καθίσουμε να διαβάσουμε όλους τους τίτλους. Περίμενε, γιατί δεν κατάλαβα. Μπήτε δεν έχετε εσείς στο κόρφμπολ, πρόεδρε Κατσαρή. Να, τα εδώ δεξιά δεν είναι. Πού είναι οι τίτλοι. Α, όχι, τα τμήματα είναι. Τίτλοι, όλοι μαζί θέλω όμως. Έλα. Έχει πολλούς ρε. Κοίτα εδώ. Ρόλερ χόκι αδρών. Ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελα, ένα βαλκανικό κύπελο. Ένα τι ρε, πού. Ω, το 2009. Τι είναι αυτό. Α, το τμήμα είναι πλέον ανενεργό όμως. Το πήραμε τότε όμως.
Το πήραμε και τελειώσαμε. Πήραμε... Α, θα μείνει στην ιστορία όπως λέγαμε το αίτητο. Ε, θα μείνει και αυτό στην ιστορία γιατί είναι το μοναδικό που πήρε εκεί. Τι κύπελλα πήραμε. Στο ρόλερ χοκί ανδρών. Ναι, για πάμε λίγο. Πού το κόρφμπολ αυτό που. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Δε, περίμενε. Τι πήγε, βρήκε. Αυτή που λέει ότι παίζανε με κουβάρι στο ποτάμι του 28. Και την πιθανή δεκάδα που είχε περάσει 25.000 χρόνια. Πιθανή δεκάδα. Ψάχνει ο Στέργιος, εξακολουθεί εκεί, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, του Άρη τα τέτοια περίμενε. Γιατί δεν πατάς απλά κόρφμπολ, όπως λέγεται αυτό. Άντε, εντάξει. Ούτε, Άρης... ούτε ψήλο στο κόρφμπολ τους. Κόρφμπολ ή πιτς, θέλετε, το κονικό ή το πιτς. Πάλε, πάλε αυτό, ρε Στέργιο, με τι είναι. Άρης. Κόρφμπολ, Άρης. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος του 2007, ένα κύπελο του 2007. Κόρφμπολ. Πρόεδρος Γιάννης Ψηφίδης, είναι ο τωρινός. Άμα πάμε στον Ψηφίδη και το ρωτήσουμε, αδερφέ, θα γίνει με την ομάδα του κόρφμπολ. Τι θα μας πει, πιστεύεις. Να, το κόρφμπολ. Άντε, άντε, πούτε. Λοιπόν, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος το 2007. Ένα κύπελο Ελλάδος το 2007. Και ένα πρωτάθλημα beach κόρφμπολ το 2008. Και αυτό όμως είναι ενεργό πλέον, εσύ. Γιατί παίρνουν κύπελα και τα κλείνουν. Θανάση Κατσαρή. Νομίζω δεν υπάρχει πλέον αυτό το κόρφμπολ. Το κάνανε δύο χρονιές και είχε μεγάλη επιτυχία. Σειραία, τρεις παραλίες. Άδειε τη Καλλιτική πήγαιναν στο beach κόρφμπολ. Αριανάρα και τα λοιπά. Φέρει μας στο κύπελο. Λοιπόν, Θανάση Κατσαρή, ξύπνα. Να ασκήσουμε πίεση να ξαναγίνει η Ομοσπονδία κόρφμπολ. Ναι. Που μπορεί φίλε, να πήραμε την Ολυμπιάδα, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, για το κόρφμπολ. Δύο άνθρωποι, πάλι 25. Και να ξυπνήσει και ο Μαζαβίδης, να ξανακάνουμε ομάδα. Ναι. Να πάρουμε και εκεί πέρα κύπελα. Ναι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, εκεί πέρα να μην είσαι ανύπαρτο. Ναι. Τι άλλο. Άκου τώρα. Άκου. Αυτό είναι άλλο. Τι. Μπολ χόκεϊ ανδρών. Τι μπολ χόκεϊ. Ένα πρωτάθλημα το 2009, ρε φίλε. Μόνο τα κάνω αυτά. Έχει δει. Κάτσε ρε. Ρε εσύ το πέρα την πλάκα. Έχει ξανακούσει μπολ χόκεϊ ανδρών. Όχι, αλλά κάνε λίγο να δούμε αν υπάρχει ομοσπονδία αυτό το πράγμα. Τι να υπάρχει ομοσπονδία μπολ χόκεϊ. Εγώ πιστεύω ότι κάποιο τρολάρει και βάζει τίτλου. Μπολ χόκεϊ ανδρών, πάτα. Μπολ χόκεϊ. Μήπω είναι αυτό στην Πρασινάδα το χόκεϊ με τα άλογα. Πού να βρουν άλογα, ρε. Μπολ χόκεϊ ανδρών. Τι είναι αυτό, ρε. Μόνο σε αυτού βγαίνει. Ότι μόνο στον Άρη υπάρχει αυτό. Δεν έχει κάποια άλλη ομάδα που έχει παίξει μπολ χόκεϊ ανδρών. Μπολ χόκεϊ. Κοίταξε, κοίταξε. Έχει δίκιο μάλλον. Επειδή όλα αυτά είναι το 2009 και το μπολ χόκεϊ ανδρών και το ρόλερ χόκεϊ ανδρών. Ναι. Προφανώ κάποιο τσακάλο. Δεν υπάρχει, φίλε, ρόλερ χόκι, αυτό που σου είπα. Ποια είναι αυτά τα αθλήματα, το ρόλερ χόκι ανδρών. Ναι, ναι, ναι. Πάντως το κόρπολ, εντάξει, είναι όντως, το θυμάμαι χρόνια. Ναι, εμείς τίποτα. Τίποτα στο κόρπολ. Ζώα εκεί σαν αλφα σίγμα. Με ενημερώνει ο αδερφός ότι είμαστε 53-52 στους σημαντικούς τίτλους σε μπάλα, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και πόλο. Μπροστά ο ΠΑΟΚ 53. Άνδρες, γυναίκες. Ναι. Θα το ψάξουμε και θα το δούμε. Ναι. Για πρωταθλήματα μιλάμε ή για πρωταθλήματα κύπελα. Πρωταθλήματα κύπελα μάλλον. Όχι πρωταθλήματα σκέτο. Γιατί, τι λέει. Μόνο στις γκόμενες 15 έχουμε. Πες το γενικά. Μόνο στις γυναίκες μας. Μπράβο, ρε. 15 έχουμε. Εντάξει, καλά το είπες. Εγώ νόμιζα και κύπελα μέσα, βέβαια. Είναι 14 από τα χρήματα, νομίζω και 4-5 κύπελα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Τα παιδιά μας έχουν φύγει από την. Από χθες βασικά. Μόνο ο Ζαμπά έφυγε τα ξημερώματα μετά τον τελικό. Ο Ζαμπά έβγαλε τα εισιτήρια, δεν τα υπολόγιζε καλά. Κοίτα, μπορεί να έχει ακούσει τίποτα λαϊκά δικαστήρια και τέτοια. Κάτσε να χάσουμε τον τελικό και φάμε τίποτα σούτια. Έφυγε την ημέρα του. Είναι πολύ προχωρημένη. Εντάξει, βλέπει, άλλαξε τα λίγο. Κάνει κάτι. Χάσε τα λεφτά. Δεν είναι όσο πάει, δεν θα σου λείψουν. Χάσε τα λεφτά σε Βραζιλιάνο. Σιγά. Όταν τα είχαμε τη Σόφη, πήγε ο Λίνο να πιει ένα ποτό εκεί που δούλευε στο Μάστ. Ναι. Ωραία. Πήρε την πύρα. Ναι. Η Σόφη τον αναγνώρισε αγκαλιές, φιλιά, ξέρω εγώ και τέτοια γιατί ασχολιόταν το αγγλάκι. Ναι. Ωραία. Και έριξε τόγκα την πύρα. Δεν μου έδωσε την πύρα. Παλικάρι. Ναι. Δηλαδή αυτό που λένε Σταύρο ότι η πόλη δεν έχει δει το ευρώ του Λίνο δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος, όχι. Πιστεύω ότι στο σούπερ μάρκετ πήγαινε με κουπόνια σταλινικού καθεστώτος. Δηλαδή με τη φρατζόλα παραμάσχαρα, ριζοσπάστη. Υπάρχει ένα διαρκεία. Ναι. Εντάξει, ρε, ήταν όλοι εκεί. Κάνε κάτι και άλλαξε το στήριό σου. Χάσε το στήριο. Χαμένα λεφτά για Βραζιλιάνο. Ξέρεις που έχουν μεγαλώσει, αγάπη.
Κρέας το έκανε μόνο πρωτοχρονιά. Εντάξει, ρε Σταύρο, σιγά πια. Πάντα ακόμα παίζει μπαλά, αγάπη. Στο 55 του. Καθόλου παίζει, δεν παίζει. Γιατί δεν πει μια ομάδα 100 ευρώ το μήνα για να παίξει, ξέρω εγώ. Δεν θα παίξει. Θα παίξει. 100 ευρώ το μήνα, τι συμβόλαιο. Στον Ολυμπιακό πήρε 3 εκατομμύρια και του πήγε τα διόδια. Ναι, το θυμάμαι αυτό, το έχω ακούσει. Μια φορά στον Άρη έπαιζαν μπουνιές στα αποθητήρια, ξύλο όμως. Ναι. Γιατί οι Έλληνες παίκτες βγάλαν από ένα 50 για να πληρώσουν τους φωτιστές τα Χριστούγεννα για δώρο και οι Βραζιλιάνοι δεν πλήρωναν. Μάλιστα. Δεν χανάκτησαν οι Άρη, καλά τους πήξανε. Έγινε μακελιό. Είχαν δίκιο, βέβαια, οι Έλληνες παίκτες. Προφανώς. Ναι. Άρα. Ναι, δεν και δεν είναι και τα έλεγα τα πριν τώρα, με double, με πρωτάθλημα όλα αυτά. Το, ξεχνά, το πριν το έχεις καβατζώσει. Δεν κάνεις χάρες μετά. Δεν αλλάζεις εισιτήριο. Φεύγεις. Πας Βραζιλία. Κατευθείαν πρωί-πρωί. Ας επιστρέψει λίγο πιο σοβαρός, λίγο πιο έτοιμος και λίγο πιο σταθερός του χρόνου, γιατί έχει καλές στιγμές και δεν είναι μόνο το. Τώρα τελευταία δεν είναι. Μετά την τελευταία από διακοπή. Την ώρα που πήγε στο Πόρτο, στο Οπόρτο με το μάνατζερ του, δεν υπάρχει να πάμε στο παιχνίδι. Έστειλαν άλλον. Εγώ το είπα και παλιότερα, ή θα αλλάξει μάνατζερ ή θα πουληθεί. Δεν νομίζω να αλλάξει βέβαια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα, τον έχει πατέρα. Ωραία, θα τον φωνάξω εδώ και θα πω πού είναι αυτός που θα φέρει 20 εκατομμύρια πρόταση. Ας φέρει 10, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Ωραία, και να πας στην ευχή της Παναγίας. Αν δεν φέρει όμως και μας έκανε έναν κάτω χωρίς λόγο, τον αλλάζεις. Αλλιώς θα είσαι στην κερκίδα. Θα παίζει ο Λάμπρου. Ναι. Έτσι ξηγέσαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξηγέσαι επειδή δεν ανανεώνει, επειδή σου κάνει βλαχομαγκές ο μάνατζέρ του. Και τον παρασύρει και αυτόν προφανώς. Ναι. Αν του λέει τώρα διάφορα. Και τον επηρεάζει. Έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες. Και το Ροζαμπάπη πήγε στη Βραζιλία κατευθείαν. Ο Βαρέλα έβλεπα κάτι βιντεάκια πριν, είναι στο γυμναστήριο πρωί-πρωί. Για το χέρι, μάλλον από την κλωτσιά του Λιβάγια. Η κλωτσιά του Λιβάγια δεν είναι κόκκινη. Κάτσε να σου δείξω τι έκανε για να μου πει. Ε? Εγώ την έδινα. Ο Ζαμπάπη, τέτοια δεν έφαγε με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν το ίδιο. Ακριβώς. Το ίδιο ήταν. Δεν είχε καμία. Δεν είδε τον αντίπαλο και σήκωσε το πόδι. Ωραία, και το τράβηξε την ώρα που τον βρήκε. Ενώ στην περίπτωση του Λιβάγια, μάλλον έβαλε και περισσότερη δύναμη ο Κροάτης. Συνηθισμένος κάτι τέτοιο, ναι. Λιβάγια. Δεν είναι πρώτη φορά. Mm. Πάντως, πολύ πόνος πρέπει να. Καταρχάς, τρεις φορές βγήκε λίγο έξω και είδε το χέρι, το έχει κολλημένο, το έπιανε. Αυτή είναι εδώ. Υπόθεση. Τι. Αυτή εδώ την άσκηση έκανε. Αυτό το πράγμα εδώ, πώς τον βλέπεις. Είναι λίγο. Δεν τον πατάει καλά το χέρι, βλέπεις. Και αυτήν. Βαρέλα είναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι το βλέπεις πως είναι. Το μοσχάρι. Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Υπάρχει ένα μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη πρωινό που παραπέμπει σύμφωνα με τη λογική στον Βαρέλα και λέει ο Γιώργος Σαββίδης ότι νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τομή. Μπορεί να εννοεί κάτι άλλο, αλλά η λογική λέει ότι παραπέμπει στον Φερνάντο Βαρέλα αυτό το μήνυμα. Η στιγμή μετά το μάτς με του Βαρέλα, με τον Σάχοφ και τον Γκάνια στην αγκαλιά, δεν υπάρχει. Το έχετε δει αυτό, ναι. Το βίντεο. Δεν υπάρχει. Τι που κλαίνε και οι τρεις. Δεν μπορώ φοβερό. Πολύ κλάμα, παιδιά. Θέλω λίγο. Όχι, είναι πολύ ωραία στιγμή. Είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή. Θα μου το στείλεις. Θέλω να κλάψω. Πρέπει να το δείξω. Δεν κοροϊδεύω. Το πόστερα στο Twitter. Θέλω, δεν έχω. Συγκινήθηκα μόνο στη Φιέστα σε εκείνο το σημείο με όσους έφυγαν μέχρι τώρα. Δεν έχω κλάψει. Δεν θα ξεσπάσω κάπου στο σούπερ μάρκετ και παγκοράζω και εγώ αυτό από το πηγείο. Ναι, ναι, δεν μπορείς να ακούσεις βέβαια τώρα, αλλά τους βλέπεις πως είναι. Και πάει ο Γλύκος και τους λέει εσύ με αυτό το πράγμα. Τους βλέπεις πως είναι, δεν υπάρχει, ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να συνέλθουν. Εντάξει, να σου πω κάτι, και οι, δύο, και οι τρεις που δεν έχουν συμβόλαιο. Ναι, και πάει ο Γλύκος και τους αγκαλιάζει. Αν πάρω κανένα εκατομμύριο, κλάβαγα, εγώ να ξέρετε. Βάζω κάτι κλάβαγα, αν μου πεις Σταύρο, αν κλάψεις ένα εκατομμύριο. Έλα, έλα, 200. Έλα, 200. Γιατί. Και στείλεις με 1,5. Γεμίζεις δύο κουβάδες στους δύο λεπτά από, με δάκρυα. Εντάξει ρε μαλάκα, είπαμε δύο κουβάδες. Αλλά ένα δάκρυ. Ένα μπουκαλάκι. Ναι. Σε ένα πετάλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα, πέρα εκατομμύριο, θα το αλλάξω.
από συγκίνηση. Θα σκεφτώ χορεύτες, αυτά παλέτα. Πάρε μια 2.000 τώρα, άσε με λίγο. Θα το ξοδέψω σε 5 λεπτά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα το έχεις πάρει όμως. Το ισοπαίδωσες, ήταν ωραίο. Ήταν. Τώρα δεν έγινε. Πω, πω. Στέργιο. Λοιπόν. Στέργιο, έχει και το Λιπρές. Χάσο Ζέρβας, τον πρώτη Τσακαλέα, είδα. Τι θα αναλύσετε, εσύ τι. Πέρα από ΠΑΟΚ. Δευτέρα είναι. Παρακολουθείτε, περιμένω. Α, ναι, σωστά. Συγχαρητήρια και στη Λίβερπουλ για την κατάκτηση του τίτλου. Τώρα τι ειρωνεύεται. Τι ειρωνεύεσαι, βέβαια. Δηλαδή είναι δυνατόν. 97 βαθμούς έφτασε, εσύ, αλλά τι άλλο να κάνουνε. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Άμα δεν το βάλει ο Αγκουέρο στο δευτερόλεπτα, το 1-1, θα σου πω εγώ. Που θα πήγαινε το σκατό, όχι στην κάλτσα. Τι ωραία που το είπε, 2 παρά 5. Ναι. Καλό μεσημέρα. Ακόμα στο φούρνο είναι το φάι. Στο φούρνο είναι. Γεια σα. Στο φούρνο είναι, αλλά το έχετε πλύνει καλά. Το έχετε απολυμάνει. Κάτσε. Φτάνει, φτάνει. Τι στείλει από το κοτόπουλο, τι κάψατε. Αυτό είναι θέμα σοβαρό που λέτε για το κοτόπουλο. Έφαγε στιγμά. Όχι, είδα. Δεν έφαγα. Είδα. Τα φαρμακώνουν. Τα φαρμακώνουν. Τελειώσαμε, δεν ξέρω τι ξέρετε. Δηλαδή, θα διακόψω. Παλιά το κοτόπουλο ήταν ένα κιλό, ένα κάτι, τώρα βγαίνει 3,5 κιλά, 4,5 κιλά κοτόπουλο. Αφού αναρωτιέσαι, είναι κοτόπουλο, είναι ελληνόκερος, είναι ακριβώς. Ναι, έχουμε τρώγω ένα το ξαπλωτό. Όταν το σπάς στη μέση, είναι 2,10. Έχουν κάτι πόδια σαν του Βαρέλα. Νομίζεις. Θα διακόψω αυτή την κουβέντα. Δεν είναι και πολύ αλανιάρες οι κότες που βγαίνει. Τις λένε κοντακλαριστές. Το ντόπινγκ πάει σύννεφο. Όλοι οι VIP επέστρεψαν, άμα ανησυχεί κάποιος. Δεν είχαμε απώλειες. Οι επιφανείς του ΠΑΟΚ. Ναι, το ένας στο πανεπιστήμιο, ο άλλος είναι στη φαρμακευτική, κάνει meeting με τους κάτι ξένους, μέτοχους. Χρηματιστήριο. Ο Μάξης στην κερκίδα. Ο Μάξης Γκάτσης, εκπληκτικός τον αχωρίζει. Και μπήκε ανάμεσα στα ΜΑΤ και στους VIP. Πώς δεν έφαγε καμία και από τα ΜΑΤ. Στο μεταξύ ρε φίλε, για ποια αστυνομία. Έχετε δει. Έχει αδειάσει το γήπεδο. Ναι. Έχουν φτάσει ήδη τη ΣΑΕΚ οι επιφανείς στη Νέα Φιλαδέλφια στα χώματα και τα ιερά. Ναι. Κάπου διάβασα ένα μήνυμα φίλο έξι. Είμαι στη Φιλαδέλφια, αργείτε λέει. Γιατί πάμε το κύπελο εκεί και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλουν οι VIP εκ των δεξιών μας να πάνε να ενωθούν με τους VIP εξ αριστερών. Ναι, με πιο, το άπιο, πιο λαϊκοί VIP. Ναι, και ναι, ναι. Επειδή ο άλλος δεν έχει εντολή. Ο Γκαγκαούγκας δεν μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία. Αντί άδειο γήπεδο θέλουν να πάνε να πανηγυρίσουν και τους φράζουν τον δρόμο. Εκεί, παιδιά, έφτιανε ένας δικός μας, ο οποίος πραγματικά πίστευα. Εντάξει, ότι. Είναι ο Aquaman. Αυτό, ε! Δεν μπορείς να φανταστείς τι έφτιανε. Δεν το λες, φαντάζομαι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και πιτσιλωτές, δηλαδή έπιανε 5-6. Εντάξει, και είχα ζητήσει. Δηλαδή δεν ήταν ευθείας βολής. Ήταν αυτό που κριτικά στα κρυόγουρλα. Ναι, ναι, ναι. Που είναι που σπάει η σφαίρα, λέγω, μου σε πολλά κομμάτια. Διασποράς, αυτό, διασποράς. Με τον Aquaman, τέσσερα. Ο Aquaman. Φεύγω. Πω. Έλα, εντάξει, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας σήμερα ήταν τα Ναξούς, παιδιά. Για όσους κατάφεραν να καθίσουν να ακούσουν ακόμα. Πολλά καταστήματα, πολλές επιλογές και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή με Αριστοτέλους και Ελευθέρωση Βενιζέλος και πολλά στόκ με πάρα πολύ καλές τιμές και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας δεύτερη ώρα ο Φτύκας Πλακάκια και Διγενής για όσους θέλουν να νεώσουν το μπάνιο τους είναι η καλύτερη επιλογή με προϊόντους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Φτύκας Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούπα πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική και να γίνετε expert και απαραίτητοι στην αγορά εργασίας, παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη γνώση μεταπτυχιακού. Πληροφορίες στα Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας και τις δύο ώρες στοίχημα μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Τελειώσαν ορισμένα τα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά ακόμα υπάρχουν επιλογές όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Παίζετε γρήγορα με ασφάλεια και στις καλύτερες επιλογές. Στο θέατρο Βεργίνα ξεκινάει το Σάββατο, την Παρασκευή, συγγνώμη. Ο λαός τραγούδι θέλει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου, Άγγελο Στέλιος και Διαμαντής Διονυσίου από τις 17 Μαΐου στο θέατρο Βεργίνα. Και μέχρι τις 14 Ιουνίου κλείστε γέρο στα εισιτήρια σας στα ταμεία του Καζίνου Όλου του 24ωρο, ticketservice.gr,
και στα καταστήματα public. Αυτά από εμάς, δίνουμε σκητάλη στο ανάλυση του Πάιρε Πρέσ. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.